Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό με τους κοροχοπίνο καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια. Αθλητήρια και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία για αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα. Κοπιάστε, καμ του δόθε. Ελάτε γιατί και σήμερα θα πούμε ωραία πραγματάκια. Θα σχολιάσουμε το χθεσινό φιλικό. Θα πούμε τα δικά μας, θα βάλουμε τα ποταπά μας. Θα δώσουμε και σήμερα τσιτσί στον κοσμάκι. Θα κάνουμε και σήμερα το καλό. Να κληρώσουμε, σουξουμούξου. Γενικότερα θέλουμε να σας κρατήσουμε και σήμερα παρέα, να κάνουμε ράδιο ψυχοθεραπεία, να κάνουμε αντιψυχοπλακωτισμό και να κάνουμε και σήμερα το καθήκον μας. Αν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα έξω που αισθάνεται στενοχωρημένος, αν καταφέρουμε έστω και λίγο να τον κάνουμε να σκάσει ένα χαμογελάκι, κάτι θα έχουμε επιτύχει. Μεγάλη στιγμή σήμερα, διότι έχω στην ηχοληψία ένα γλυκύτατο κορίτσι. Ένα χαμογελαστό πλάσμα, την Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία! Καλά! Όλα εντάξει, θέλω να το ευχαριστηθείς, δηλαδή δεν θέλω κανένα άγχος, τίποτα, όλα θα περάσουμε τέλεια, να ξέρεις. Ένα θέλω να σας πω μόνο, η μαμά της Αναστασίας έχουμε ίδια ηλικία. Αυτό έχω να πω, δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις μεγαλώσει πλέον, πραγματικά. Καλά, όχι μόνο εκεί βέβαια, στα γενέθλιά μου 10 Ιουνίου, τα κεριά κοστίζανε περισσότερο από την τούρτα. Αξί, τι να πούμε τώρα. Τα βάλαμε και τα 47 κεριά και ήταν σαν μανουάλι σε εκκλησία, δηλαδή σαν πολυέλεος. Ένα πράγμα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν! Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Χορηγή πρώτης ώρας, ξέρετε, ηλεκτρονέτ, το Toyotomi. Έχουν γραφτεί και τόμοι για την Toyotomi. Κορυφαία εταιρεία. Κορυφαία εταιρεία, έχω να σας πω. Στα κλιματιστικά. Με την τελευταία λέξη τεχνολογίας. Και Wi-Fi. Και σούξου μούξου. Και βέβαια αθόρυβα όλα. Και οικολογικά απόλυτα. Και θα έχετε ηρεμία, θα έχετε ησυχία, θα έχετε ένα άψογο περιβάλλον μέσα στο σπίτι σας. Όμορφα και ωραία, δεν πάει να έξω, έχει λέει σήμερα θα φτάσει λέει 40. Συ και με καντάρ, και φτάσει και 50, τι μας νοιάζει. Άμα έχω μέσα στο σπίτι την κλιματιστικάρα και να σας πω ότι θα δώσουμε την άλλη εβδομάδα, πριν φύγουμε για την άδεια, ένα τέτοιο κλιματιστικό δώρο. 9.000 BTU. Α3 Plus ενεργειακή κλάση. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Ένα τέτοιο υπέροχο κλιματιστικό θα δώσουμε δώρα. Ευχαριστούμε και την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγού Κλαεόνια, που έχει δώσει παπάδες. Μας στείλανε συγχαρητήριο τηλεγράφημα από τη Μητρόπολη και από το Πατριαρχείο. Μπράβο, λέει, που δίνετε τέτοια δώρα. Επειδή δίνουμε παπάδες δηλαδή. Και δεν πουλάμε παπά, έχει μια μικρή διαφορά, έχει μια μικρή, μια σημαντική διαφορά. Και θέλω να σας πω ότι θα δώσουμε ένα τέτοιο κλιματιστικό. Επίσης χορηγός πρώτης ώρας, δεν ξεχνάτε ότι είναι η Βολτέρα, εκεί θα πάτε. Αφήστε τους άλλους να λένε, εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Η Βολτέρα είναι η δική σας εταιρεία, ο δικός σας πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς ρήτρες αποδέσμευσης, χωρίς να πούμε μηνιαία πάγια, χωρίς διάφορα ζούξου μούξου και έτσι ησυχάζετε τελείως. Ησυχάζετε απόλυτα. Βέβαια, για γυαλί, χορηγός πρώτης ώρας, παντοτινός, αδερφός και φίλος, Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος, εκεί πηγαίνετε στην Παναγία της Αλδάρη 22 και επιλέγετε το γυαλί που σας ταιριάζει. Ξέρει αυτός, με το που θα σας δει, κατευθείαν θα καταλάβει, εδώ είμαστε, εδώ, με το που μπαίνεις μέσα ξέρει τι γυαλί πρέπει να επιλέξει για σένα. Ο Μανώλης και η Ντόρη, τα φιλαράκια μου, χρόνια πολλά, τρεις γενιές οπτικά. Σήμερα κληρώνουμε τσιτσί για ένα μήνα. Ένας τυχερός, μέσα από τα μηνύματά του ή μέσα από το σουξουμούξου, από τον πλιμπλίκι, είτε μέσα από το τηλέφωνο, θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα. Θα πάει στο κρεοπωλείο Άγγελος, στη Νεάπολη, στην Ανδρέα Παπαδρέου 125 και εκεί θα μπει μέσα, θα δει τα φιλαράκια μου, τον Πασχάλη και θα πει «Γεια σου Πασχάλη, ο Κωστής, ήρθα, παρακαλώ πολύ, το και το, σούξου μούξου, ήρθα για να πάρω τα κρέατα, κέρδισα». Και τα παιδιά με το χαμόγελο στα χείλη, τα παιδιά του Άγγελου, συνεχίζουν την παράδοση και είναι εκεί. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο Θερμαϊκό
που κυνηγάνε γάβρους και στη θάλασσα. Ο Χρήστος από το Ανόβερο με την παρέα του μου έστειλε πρωί-πρωί. Όχι μόνο μήνυμα, έχουμε ξεφύγει. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Τι φίδια λούζουμε. GG και απεταλώνουμε. Καλαμίδες σε καγκουρό βάζουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε ξεφύγει πολλά μίλια μπροστά. Πλέον είναι βιντεοκλήση, βιντεομήνυμα, MMS. Ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Τη γουστάρεις, δάδε, λέει, την έκανα, λέει, like. Τη σκούντιξα. Τη έκανα, λέει, ad. Τη έστειλα φίλους. Δεν είναι ωραία αυτά, αλλά πρέπει να υπάρχει και θέμα. Πρέπει να υπάρχει και επαφή προσωπική. Ματιά, χάδι, άγγιγμα, αυτά. Τα λέω για τους πιτσιρικάδες. Εμείς τώρα είμαστε, εντάξει, οκ. Okay. Ελάτε στην παρέα μας, λοιπόν. Ανοίξαμε και την πλυμπλικερή. Σας υπενθυμίζω την Παρασκευή, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, βάζω πάντα έναν αστερίσκο, γιατί ούτε εγώ δεν ξέρω αν θα έρθω την Παρασκευή, δεν ξέρουμε, έτσι, λέμε, τι πακτήλω. Λέμε, πάντα βάζουμε πρώτο Θεός, σαν εδώ, ο αδερφός και φίλος, Μάκης Δημάκης, πανηγυρίζει και Αναστασία, χάρηκαν τόσο πολύ για τα παιδιά εδώ, πάρα πολύ αγαπητό άτομο, πάρα πολύ χαμογελαστός, γεμάτος ενέργεια, γεμάτος τρέλα πάνω στην πίστα, έβαλε τα γυαλιά σε πολλούς, να πούμε, μεγαλοτραγουδιστάδες που την είδανε φίρμες στην Αθήνα με ένα σουξεδάκι από κτσαν ύφος. Ο Μάκης παρέμεινε το απλό παιδί, ο απλός φίλος μας, αυτός παρέμεινε πάντα. Γι' αυτό τον αγαπάω, γι' αυτό τον γουστάρω, γι' αυτό παίζω τα κομμάτια. Σας έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μόλις είχε πρωτοβγεί το Κανείς δεν είναι κανενός. Ένα κομμάτι που τότε μόλις είχε πρωτοεμφανιστεί, εγώ το έβαλα γιατί γούσταρα. Είχε έκο μέσα, είχε χαβαλέ, είχε πανηγύρι, είχε τρέλα, είχε αυτή. Και δεν ήξερα, ήξερα μόνο ότι Μάκης Δημάκης, δεν ήξερα ποιο είναι αυτό το παλικάρι. Και εμφανίζεται ένα χαμογελαστό παιδί, γεια σου, μου λέει, γεια σου, καλημέρα. Ήρθα από εδώ, λέει, γιατί θέλω να σε ευχαριστήσω. Επειδή, λέει, βάζει τραγούδια μου. Λέω, είσαι συνθέτης. Δεν τον ήξερα, δηλαδή, ήταν στα ξεκινήματα τελείως. Όχι, λέει, μου Μάκης Δημάκης, έλα ρε Μάκη, λέω, τα δικά σου βάζω. Αγκαλιές, φιλιά, αυτά. Και μια προσωπική ιστορία που μου είπε που με άγγιξε πάρα πολύ τότε. Λοιπόν, σε σχέση με τον πατέρα του που δεν είναι πια στη ζωή. Και, οκ, okay, αυτά τα κρατάμε για μας, τις λεπτομέρειες. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε την πλυμπλικερή, το μαποτεύτερο. Γράφετε στο Facebook ή στο προσωποβιβλίο ό,τι κατεβάσει η γκλάβα σας. Εσίως, εδώ στην παρέα μας, όπου βέβαια ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένα φίλτρο, το τονίζω, δεν υπάρχει καμία προέγκριση κτλ. Τώρα, αν μπουν σχόλια που έχουν σχέση, το λέω γιατί πάλι χθες ένας πήγε να πει λογάκια για τους μαύρους παίκτες. Μη φοβάστε να τους πείτε μαύρους, δεν είναι ρατσιστικό το να πεις κάποιον μαύρο. Οι λέξεις δεν κρύβουν ρατσισμό. Μαύρος και εμάς, μας λένε λευκούς. Και οι Κινέζοι είναι κίτρινοι, δηλαδή και οι Ινδιάνοι είναι ερυθρόδρομοι. Τι να κάνουμε. Πιστεύω ότι χειρότερο είναι αυτό το έγχρωμο. Ο έγχρωμο παίκτη, έγχρωμο ρε. Έγχρωμο το ουράνιο τόξο. Έχρωμο να πούμε είναι κάτι πόνι που παίζει η κόρη μου. Έχρωμο είναι η τηλεόραση. Ο έχρωμος παίξει τι έχρωμος. Δηλαδή αυτοί είναι οι έχρωμοι και εμείς είμαστε οι άγρωμοι. Έτσι πάει. Μαύρος δεν είναι. Black δεν είναι κακό να το πεις μαύρο τον άλλον. Ίσα ίσα ας πούμε. Αυτός καμαρώνει που είναι αυτό το χρώμα του. Εμείς πάντα ψάχνουμε πίσω από τις λέξεις να βρούμε τι και πώς. Λέω λοιπόν ότι όποιος προσπάθησε στην ομάδα μας, σε αυτή την ομάδα που είναι 11.171 μέλη σήμερα το πρωί, να μπει μέσα και να περάσει ιδέες, ακραίες, διάφορα αυτά, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, να ξέρετε τον ξεβράζει το κύμα. Τα τέσσερα παιδιά που είναι διαχειριστές και είναι σαν να είμαι εγώ, σαν να είμαι εγώ είναι αυτοί οι τέσσερις που είναι διαχειριστές, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και βλέπετε ότι χραπ! Δεν ανοίγουμε διάλογο, να ξέρεις γιατί θα σε κόψω αυτό, όχι, έτσι, δεν είναι, χραπ! Δεν υπάρχει, να ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αύριο θα έχω τη χαρά, σας το λέω από τώρα, να κληρώσουμε 3 εισιτήρια διαρκείας για το βόλεϊ. Υπάρχει άνθρωπος, ο οποίος θέλει ούτε το μικρό το όνομα να πω, ο οποίος πήγε, πλήρωσε 3 εισιτήρια διαρκείας, από την τσέπη του φυσικά, δεν είναι κανένας πλούσιος, είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος πάνε καλά οι δουλειές του και θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει χαρά σε 3 ανώνυμους ανέργους ή πολύτεκνους. Να είστε έτοιμοι, το λέω από σήμερα, να ετοιμαστείτε γιατί θα το κάνουμε μέσα από το μήνυμα, θα το κάνουμε μέσα από το τηλέφωνο γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να μην έχετε ούτε για το μήνυμα. Το εστερνίζομαι απόλυτα, το καταλαβαίνω και έχω πει πολλές φορές να μην νιώθετε ενοχικοί που μπορεί αυτό το διάστημα να μην έχετε δουλειά.
κατά μεγάλη πιθανότητα, κατά μεγάλο ποσοστό, δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι εσείς είστε άχρηστοι ή δεν σημαίνει ότι δεν αξίζετε που δεν βρίσκετε δουλειά. Λέω, υπάρχουν και φυσικά αυτοί οι οποίοι έτσι την έχουν δει κάπως και οκ. Okay, θέλουν μόνο να κάνουν τον πρίγκιπα πάνω στο άσπρο άλογο. Να κάνουμε. Θέλω να πω επίσης σε φίλο που είχαμε διάλογο προχθές για το θέμα αυτό της δουλειάς, ότι έχω κάνει μεταφραστής, έχω κάνει σερβιτόρος, έχω κάνει μπάρμαν, έχω κάνει ξεναγός, έχω κάνει διερμηνέας, έχω ξανακάνει σερβιτόρος. Δηλαδή, δεν είμαι κι εγώ ένα παιδί που μεγάλωσα στα πούπουλα, ας πούμε, και τα λέω από αλλού. Και εγώ στη ζωή μου δούλεψα από τα 17 μου, από τα 16 μου. Θεώρησα σημαντικό να πω, μπαμπά, άσε να κάνω ιδιαίτερα γερμανικά σε παιδάκια, για να μην χρειάζεται κάθε φορά να έρχομαι και να σου λέω πάρε. Τα 16 στη δική μας την εποχή ήταν σχετικά νωρίς, θέλω να πω. Τώρα 16 θεωρείται ο άλλος τα έχει κάνει όλα. Εμείς τα 16 μας, δηλαδή πώς να σου πω, βγαίναμε έξω και ήξεραν οι γονείς μας που είναι και έπρεπε συγκεκριμένη ώρα να γυρίσουμε πίσω. Μιλάω τώρα για το 1985, το 1986, 87 εκεί. Πριν καν εκτελέσει τις βολές ο Καμπούρης στον τελικό. Και φυσικά εννοείται, Αναστασία, πολύ πριν γεννηθείς. Πότε είσαι γεννηθήσα? Το 95. Το 95 πήγα φαντάρος, Αναστασία. 95, μια ζαλάδα. Μια ζαλάδα. Καταλαβαίνεις επίσης ότι αρχίζεις να μεγαλώνεις όταν τα γλυκύτατα τα κοριτσάκια σου μιλάνε στον πληθυντικό. Συγγνώμη, θα περάσετε λίγο. Λες, τελείωσε. Παπούκας. Εδώ μιλάνε σε μένα στον πληθυντικό, λέει η Αναστασία. Α! Αναστασία, τι θυμάσαι εκείνη τη σειρά? Το ονομάζω Αναστασία. Και με τον μπαμπά και με το γιο. Και με τον μπαμπά και με το γιο ηθοποιός. Το όχι το όνομα, έτσι. Και με το, δηλαδή, Δευτέρα δεν το έχει το όνομα. Ατροπιάζει το όνομα. Τι τροπιάζει? Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ο μπαμπάς. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο ο γιος. Κυριακή ρεπό. Έπαιζε η ομάδα, δεν μπορούσαμε. Είχε και ένα ρεπό. Μιλάμε για μεγάλο σάλο τώρα και σε εποχές πολύ πιο πουριτανικές. Πολύ πιο ντροπαλές για τηλεόραση. Ήταν επανάσταση τότε. Ή το άλλο που είχε τον παπά, τον. Πώς το λέγανε, Ζαλμά, πώς το λέγανε τον ηθοποιό. Που είχε αγαπήσει την Θεοφανία Παπαθωμά. Μιλάμε για σκηνοβασίες τώρα μεταξύ επιτρεπτού και ανεπίτρεπτου. Όχι ότι είχε δείξει καμιά σκηνή αυτή, αλλά. Τώρα ο Ζαλμάς πήγαινε η Παπαθωμά να πούμε με το βαρύ πυροβολικό εκεί πέρα και έσκυβε και ήταν ο Όλυμπος και ο Κίσαβος, δεν έχασε το φως του άνθρωπος. Για τέτοια πράγματα, για Σύρια αλλά άλλες εποχές. Τώρα μας έχουν φλωμώσει τώρα. Φουλ του Τούρκικου. Το τελευταίο είναι το που έρχεται λέει η μόδα, το trend που λένε και στα χωριά μας. Είναι που έρχονται λέει η Σύρια αλλά από την Κορέα και κορεάτικα. Τέλεια. Πάμε στα δικά μας. Χθες είχαμε το φιλικό τρόπον τεινά πρόβα τζενεράλε για την αναμέτρηση 24ης Ιουλίου με τη Βασιλεία. Η Βασιλεία είναι και ομάδα εκτός από πολίτευμα, θέλω να σας πω. Θεωρώ ότι ο χαρακτηρισμός φιλικό μόνο αβαβά παπαπά ήταν για αυτό το παιχνίδι. Μάλλον εχθρικό ήταν. Είχαμε κάτι tackling, το χαμηλότερο tackling στην καροτίδα. Γεια σας, την ποδοκνημική σας αντιφάτε εδώ ή να την τυλίξω για το σπίτι? Κλωτσίδι, μπουνίδι, βρυσίδι. Οι άνθρωποι έπαιζαν αυτή της The Graf Shop, που θα μπορούσε να είναι ο χαμένος ξάδερφος του Νίλς Χόλγερσον. Ο The Graf Shop, Άκερ, που είναι Σμύρε, που είναι ο του Νίλς Χόλγερσον, ο χαμένος αδερφός. Αυτή The Graf Shop, η χαμένη αδερφή μάλλον, γιατί είναι θηλυκό. Πολύ σκληροί οι παίκτες. Εδώ ο Πέλκας που δεν έχει μαλώσει ποτέ με παίκτη, ο Πέλκας όσα χρόνια θυμάμαι εγώ, δεν έχει πιαστεί στα χέρια. Ποτέ. Τον έβγαλαν από τα ρούχα του χθες. Εδώ ο έχω στόμα και μιλιά δεν έχω, ο Όσιος Μαουρίσιο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη σχάρα του, τις τάπες του, σε αυτόν που ήταν κάτω. Σου λέει, μας πλωμώσατε στο κλωτσίδι ρε μπίμπιδες. Πάμε μεθαύριο να παίξουμε προκριματικά Champions League. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλη η χρονιά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός στόχος. Και μας κλαδεύεται να πούμε σαν αλωνιστικές μηχανές. Λες και είμαστε να πούμε στα εγγένεια της Αγκρότικα.
Εδώ είναι οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Ξυλίκι. Και βέβαια μαρκαρίσματα με γόνατα στα πλευρά, σαν αυτό που έφαγε ο Βαρέλα. Και εκεί που ο Βαρέλα σωριάζεται και σφαδάζει, τρόμαξα περισσότερο και από τη σκηνή μέσα στο ντουζ από το ψυχό του Χίτσκοκ. Εκεί που είναι οι άλλοι με την ομπρέλα, με την ομπρέλα λέω, με την, που είναι μπροστά να πούμε η κουρτίνα του μπάνιου. Δεν, προσέξτε παιδιά, η σκηνή αυτή δεν έχει δείξει καν ούτε μαχαίρι, ούτε τη φάτσα του δράστη, του δολοφόνου, ούτε τίποτα. Απλά σε πιάνει την λυπηπή γιατί φαίνεται η σκιά. Πείτε μου, δεν έχετε σκεφτεί βράδυ που κάνετε μπάνιο ότι τώρα άμα εμφανιστεί μια σκιά. Τσιρλι πιπί, χεσμεντάν, χεσμπολάχ, κανονικά. Και δεν έχει δείξει τι έχει δείξει, ούτε αυτήν έχει δείξει ματωμένη, πληγωμένη κτλ. Δείχνει απλά εκεί που φεύγει το νερό στην αποχέτευση που είναι κόκκινο το νερό. Δηλαδή ο άνθρωπος να πούμε είναι άρρωστος, έτσι. Άρρωστος. Ή πείτε μου ποιος δεν χέστηκε, πρέπει να την πω τη λέξη, να την ευχαριστηθώ, επάνω του, εκεί με τα πουλιά του Χίτσκοκ. Όχι τα πουλιά, ένα είχε ο Χίτσκοκ, το δικό του πουλί είχε, αλλά λέω τα πουλιά, τα πολλά τα πουλιά. Εκεί που ανεβαίνει, βγαίνει άλλη τύπη και βγαίνουν τα πουλιά, ήταν σε κάποια φωλιά εκεί να πούμε, και βγαίνουν όλα τα πουλιά. Ποιος δεν τα έκανε πάνω του. Δεν βγαίναμε να τρέξουμε τα Περιστέρια για να πούμε για 6 μήνες στην πλατεία του. Άσε που τώρα με την κρίση, παιδιά, είναι τέτοια η φτώχεια του κόσμου που τα Περιστέρια ταΐζουν τους περαστικούς. Και όχι περαστικοί τα Περιστέρια. Περνάνε τα Περιστέρια, δίνουνε. Εσύ, δώσε λίγο κάτι. Δώσε λίγο κάτι στον άνθρωπο να μην κάνει κουλούρι, ρίξε του λίγο κανένα λουκουμά, κανένα ντόνατ. Λέμε τώρα. Και τι έλεγα, πώς βρέθηκα στο. Α, παρεπιπτόντως, τώρα μια και πιάστηκα με το Χίτσκοκ γιατί βγήκα στο κομματόδρομο και λασπώνω τα υπέροχα λάστιχά μου, όπως καταλαβαίνετε. Ξέρετε ότι ο υπέροχος ντρούπι, ο Bill, I'm so happy. Έχει φτιαχτεί κατ' εικόνα και καθομοίωση του Alfred Hitchcock. Το λατρεύω τον ντρούπι, τον θεωρώ από τα αγαπημένα κινούμενα σχέδια. Αυτή η ψυχραιμία του, αυτή η ενοχελικότητα, αυτή η απόλυτη ψυχραιμία σε όλες τις σκηνές που είναι οι ληστές, αυτά του κυνηγάνε, μπαμ, μπουμ, αυτά, τον ατάλλο, ξέρω εγώ. I'm a party animal. Είναι φτιαγμένο και το σουλούπι του και το βλέμμα αυτό το με τα μάγουλα τα κρεμασμένα, είναι από τον Alfred Hitchcock, είχε πει ο δημιουργός του. Κλείνω την παρένθεση γιατί λέγαμε για το Βαρέλα, δεν ξέρω πώς βρέθηκα να κάνω ανάλυση στις κουρτίνες, στο ψυχο. Α, είπα ότι στον δραματισμό φοβήθηκα περισσότερο από τις ταινίες του Alfred Hitchcock. Και ποιος Freddy Krueger τώρα, το παλικαράκι με την ακμή, με κάτι ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύχες και το show λέει και τα λοιπά, το άλλο εκεί που τους κλείνουν με τα... με τις αλυσίδες στα πόδια και παίζουν ένα παιχνίδι και τους κυνηγάνε. Παιδιά, Φρέντι, συγγνώμη, αλλά είσαι γατάκι. Μπροστά στην τρομάρα που πήραμε χθες, την ώρα που ο Βαρέλα πέφτει κάτω και δεν μπορεί να αναπνεύσει από τον πόνο, είσαι ένα γατάκι, είσαι κινούμενα σχέδια, είσαι κάντι-κάντι του τρόμου. Είσαι η Μανίνα και η Σούπερ Κατερίνα, Φρέντι Κρούγκερ. Και ειδικά όταν τον πήραν υποβασταζόμενο γιατί δεν μπορούσε να πατήσει ούτε το πόδι του. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Τέλος λέω. Και στο βάθος, σαν να έπαιζε ένα παλιό pick-up σε κάποιο υπόγειο, ακούω το η ζωή εδώ τελειώνει. Τερετετεν, σβήνει το καντήλι μου. Πού θα πάω χωρίς στόπερ. Βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Δεν έχει δηλαδή κάτι το οποίο τον αφήνει έξω το μάτς με τη Βασιλεία, αλλά 3-4 μέρες θα χρειαστεί να ξεκουραστεί ο ανθρωποφάγος μας πίσω η κολόνα. Κατά τα άλλα, εκπληκτικός Πέλκας, το παιδί συνεχίζει με την κεκτημένη σαν να έπαιξε εχθές τελικό κυπέλου, σαν είναι εχθές που παστελώνει τη Χάρτινη, σαν να είναι εχθές που πετούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, σαν να μην πέρασε καλοκαίρι, σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα. Κόρνερ συστημένο εκεί που είναι
ο Μάτος, ο οποίος και φέτος θα δώσει 6-7 πάρα πολύ σημαντικά γκολάκια, παρότι δεξί μπακ, δεν είναι τα δεξιά μπακ, δεν είναι σαν το Μάτος. Ο Μάτος είναι μια σπάνια περίπτωση ενός ανθρώπου, πιστεύω είναι ένα δεξί half extreme εγκλωβισμένο στο σώμα ενός δεξιού πιστοφύλακα. Και με την πρώτη ευκαιρία, ψάχνει την ευκαιρία να παστελώσει. Ding, ding. Δεν χαμηλώσαμε τους υπολογιστές μας. Μια στιγμή λίγο να χαμηλώσω τον Ιάπωνα. Αναστασία, όλα εντάξει, πουλάκι μου. Τέλεια, έτσι. Τέλεια, μπράβο, Αναστασία. Και έλεγα λοιπόν ότι έρχεται ο Πέλκας στο δεύτερο γκολ να δείξει για μία ακόμα φορά τα προσόντα του, την ευφυΐα του. Η ευφυΐα ενός κεντρικού χάφ είναι να μπορεί να προβλέψει πού θα πάει σε λίγο ο επιθετικός. Σε συνδυασμό βέβαια με την κίνηση που κάνει ο Μεγαλέξανδρος, ο σύγχρονος Μεγαλέξανδρος, γιατί ο Μεγαλέξανδρος ήταν ο μεγάλος κούδας, αλλά λέω για τον Αλέκο τον τωρινό, αυτό η φάση του δεύτερου γκολ είναι η επιτομή του είμαστε εδώ και καιρό μαζί και γνωρίζουμε. Πώς πάνε τα ζευγάρια στο My Man Can που ξέρουν τα χούγια ένας του άλλου ή στο άλλο που είναι δύο ίδια τώρα με τον Τόνι Σφίνο, το Τέρι ξέρει, το Τέρι ξέρει. Αυτή η φάση είναι. Το Τέρι ξέρει. Δηλαδή, όχι ο Τέρι από την Κάντι Κάντι. Τέρι, Άντωνι! Που έπεφτε από το άλογο. Άντωνι, σε 7 επεισόδια έπεφτε. Δεν έπεσε ένα επεισόδιο. Άντωνι, έπεφτε από το άλογο. Τέλος πάντων, λέω ότι το Τέρι ξέρει. Τι ξέρει το Τέρι με το 10 στην πλάτη? Ξέρει ότι ο Ψηλέας με την κοτσίδα, τα μαζεμένα τα μαλλιά, ο Σαμουράι, θα κάνει αυτή τη διαγώνια κίνηση και εκεί θα του δώσει την μπάλα. Αυτός που έχει την κοτσίδα. Ο Αλέκος ξέρει πού θα του τη δώσει ο άλλος, ξέρει πώς θα βάλει το κορμί του και πώς θα παστελώσει εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεχάσαμε να μιλήσουμε και το κινητό. Χτυπάνε, βλέπετε. Ντιν, 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 ντιν. Έτσι λοιπόν, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ο Πέλκας, φτου, 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 τον έβγαλε μετά γιατί έγιναν οι μανούρες. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος έχασε και κανένα δυο, αλλά δεν πειράζει. Ας βάζει ένα-δύο σε κάθε μάτς και ας κάνει και δύο, δεν μας νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι μέσα στις φάσεις. Ο Λιμιός έχει κάνει χθες καλό παιχνίδι. Δείγμα του ότι θέλει να δικαιώσει τον προπονητή του, που κατά πάσα πιθανότητα αυτόν επιλέγει για να τον βάλει στη δεξιά πτέρυγα, σαν αντιτζάλμα τροποντινά, διότι οι άλλοι είναι οι ίδιοι. Είναι ο Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια, που και χθες έχει σώσει ένα σίγουρο γκολ σε ένα τέτα τέτ. Δύσκολη απόκρουση. Δεν το ξανάδειξαν οι μπαγλαμάδες. Ωραία λέξη ο μπαγλαμάς. Γεμίζει το στόμα σου. Άντρε μπαγλαμά. Μπαγλαμάς. Τώρα το μεταξύ τι έφτιαξε το οργανάκι. Μικρό κλίνκ 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 κλίνκ. Τι έφτιαξε. Άντε βρε μπαγλαμά. Μπαγλαμά. Αλλά αυτό το γάμα λάμδα μη μέσα. Γεμίζει το στόμα σου, ρε φίλε. Άντρε μπαγλαμά. Και άμα το πει και παχύ με δικό μας λου. Μπαγλαμάς. Τέλος. Λέω λοιπόν ο Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια. Ο Μάτος επίσης κάνει χθες σπουδαίο παιχνίδι. Ο Μάτος ήταν έτοιμος την ημέρα εκεί. Να ξέρετε, οι παίχτες ξέρουν και τον εαυτό τους. Όταν ένας παίχτης περάσει τα 30, 31, 32, κάνει και διαχείριση. Δεν πάει να αδειάσει με τη μία όταν ξέρει ότι έχει μπροστά του το σημαντικό αγώνα. Θα του πουν όλοι. Μπράβο που έπαιξε στο φιλικό με την Γκράφσταπ, αλλά σερνόσουνα στο μάτς με την Βασιλεία. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Θα είναι έτοιμος λοιπόν και ο Μάτος και ο Βιερίνη, είδατε επίσης συγκινητικός σε ένα φιλικό να τρέχει, να σκυλιάσει, να μαρκάρει, να κάνει τα πάντα. Να κάνει τα πάντα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πούλησε η Γιουβέντους 500.000 φανέλες μέσα σε μία μέρα. Έβγαλε 50 εκατομμύρια ευρώ σε μία μέρα. 100 κόστη μεταγραφή. Τα 50, δηλαδή τη μισή απόσβηση την έκανε σε μία μέρα. Φαντασμαγορικό όλο. Το συμπαθείς δεν το συμπαθείς, από μόνος του είναι μια τεράστια βιομηχανία ο τύπος. Πουλάει την εικόνα του. Εγώ τον παραδέχομαι για ένα πράγμα, παιδιά, θα σας φανεί περίεργο. Που δεν μπήκε στο τρυπάκι να κάνει τατουάζ. Μπορεί να έχει δύο πολυέλαιους στα αυτιά, να πούμε. Okay. Δύο. Έχει, στο σπίτι της γιαγιάς μου, ας πούμε, στο χωριό, είχε κάτι, ένα πολυέλαιο στο σαλόνι που έλεγα: αν φύγει ένα από αυτά τα κοτρόνια, νομίζω θα καταπλακώσει εμένα ή τον αδερφό μου. Περνούσαμε απ' έξω.
πες ότι φεύγει ένα από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πώς είναι τα μενίρ που κουβαλούν στην πλάτη ο Βελίξ, Έλληνας και ο Βελίξ, από τη λέξη Οβελίας, άσχετα μετά που πήγε, έπαιξε κοινοτικός στους Γαλάτες, να πούμε στους Γάλλους. Αυτά. Χρήσα μου, χθες διάβασα τα κείμενα του φίλου μας, του Μάνου Αντώναρου, συγκινήθηκε όλος ο κόσμος, συγκινηθήκαμε κι εμείς, έφυγε, όπως είπα, ένας άνθρωπος που μας άγγιξε όσο ελάχιστη, παρότι έλεγε ότι είναι άλλη ομάδα, παρότι έλεγε ότι είναι Παναθηναϊκός. Τα κείμενά του για τον ΠΑΟΚ, διάβαζα χθες δύο, αν έχουμε ευκαιρία θα ξαναδιαβάσουμε και κάποιο από αυτά τα κείμενα. Έφυγε χθες, το συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του, έτσι, από το, την νόσο, λέει, των κλιματιστικών. Άκου τώρα, με ένα περίεργο μικρόβιο, λέει, λεγιονέλ, η νόσος, λέει, των λεγιονάριων, λέει, που προκύπτει από το... Άμα σου έχει στήσει καρτέρι ο άλλος, με το μεγάλο δρεπάνι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Ο άλλος είναι να μπει σε ένα αεροπλάνο, άμα, λέει, ξέχασε το διαβατήριο. Μένει έξω και πάει και πέφτει το αεροπλάνο. Δηλαδή, ο άλλος ήθελε να πάει σε αυτό το αεροπλάνο, αλλά άλλαξε η πτήση του. Άλλος ήταν να πάει σε άλλη πτήση, αλλά τελικά άλλαξε και πήγε σε αυτό που πέφτει. Δηλαδή, η μοίρα είναι τι σου επιφυλάσσει. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στις μαρίνες σήμερα. Και όχι η Μαρίνα Ζέας, Μαρίνα, έτσι, τα λιμάνια που δένουν, τα γιότ. Οι μαρίνες. Γιορτάζει η δεύτερη πιο κοντινή εκκλησία στο ναό της Τούμπας. Δίπλα ακριβώς. Στην αιστεία, δηλαδή, δίπλα στο δοκάρι, είναι για Βαρβάρα. Είναι δικιά μας. Δηλαδή, για Βαρβάρα στο προάβλιο, πιστεύω σε κάποια σουτ, την έχουν υποδεχτεί. Σας έχω πει την ιστορία του Παπακοσταντίνου, του παλιού παπά που ενώ χτιζόταν η Τούμπα, έφτιαξε καμπαναριό ψηλό για να βλέπει την Τούμπα μέσα τα γκολ, γιατί πανηγύριζε, χτυπούσε την καμπάνα. Έτσι, μιλάμε για ιστορία ζωντανή. Ξέρω ότι με ακούνε οι Παπαδημήτριδες από την Αγία Βαρβάρα, την αγάπη μας. Η Αγία Μαρίνα είναι η αμέσως επόμενη στην ανηφόρα και έχει μεγάλο πανηγύρι. Τι ωραία. Θα πάμε σήμερα. Κάντε τη βόλτα στο πανηγύρι, είναι ένα ζωντανό κομμάτι folklore, πολύ αγνό, πολύ λαϊκό, πολύ απλό. Ναι, διάλειμμα ξέρω, πρέπει να φύγω για διάλειμμα. Αγία Μαρίνα, χρόνια πολλά στις Μαρίνες λοιπόν, αν έχετε. Γιορτάζουν και οι Μαρίνοι σήμερα, οι άντρες, Μαρίνος. Λογικά γιορτάζει και ο Μαρίνος, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Γράψτε μια καλημέρα, να μπει λίκη, να το δεχτούμε. Τι ωραία που τα λες, τι όμορφος που είσαι, τι έξυπνος, τι εύχαρης, τι χαρισματικός, αυτά και λιμπινελίκια. Μας άλυσε τα μπίμπι μας με την ζυριχτή της φωνής σου, τι τραγούδια είναι αυτά που βάζεις, αυτά, μας έχεις αλύσει, αυτά, τέτοια πράγματα, τέτοια πράγματα. Ζούμε σου λέμε. Ζούμε τις στιγμές, την κάθε στιγμή, ζήστε την. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Άνοιξε το, δεν λέω ρε παιδί μου, καλά και τα άλλα, αλλά θέλει λίγο σουξουμούξου, θέλει λίγο. Ανοίγουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287, μην παίρνετε 23, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888 για να βγείτε στον αέρα, να μιλήσουμε παρεούλα, να πούμε αυτά που θέλουμε, να πείτε τα δικά σας, να κάνουμε σουξουμούξου, τον ατάλο, ξέρω εγώ, να πούμε να κάνουμε μουχαμπέτι. Και βέβαια, ξαναλέω, να μου δώσετε και το όνομά σας και τα τρία τελευταία ψηφία για να στείλουμε κοσμάκι να πάει να φάει τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο, από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Εκλεκτά, όποιος πήγε και πήρε κρέατα από το Μιχάλη και από τον Άγγελο, καταλαβαίνει γιατί μιλάω. Πεντακάθαρα, εννοείται. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε σε όλους. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε σε όλους. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τις γραμμούλες μας. Πάμε να δώσουμε τον λόγο σε εσάς. Αναστασία μου, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε, να βγάλουμε γραμμούλες στον αέρα. Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Οκ. Όλα θα τα κανονίσουμε, όλα θα τα χτυπήσουμε. 2-87-888. Πέσαν όλοι μαζί, πέσαν όλοι μαζί. Ωραία, βγάλε στον αέρα τις γραμμούλες μας. Να πούμε καλημέρα, πού να πούμε? Στο Λόφο. Α, στο Λόφο, εκεί στην παλιά μου γειτονιά, βέβαια. Στο Λόφο, στο Λόφο, στο Λόφο.
Τέλεια. Θα τους βγάλουμε αέρα. Είμαστε έτοιμοι. Βγάλτε στον αέρα, Αναστασία μου. Πάρα πολύ όμορφα. Σιγά σιγά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για κανένα άγχος, κανένας πανικός. Τώρα θα ανοίξουν να βοζίνουν τα βιβλία. Πάμε. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σευτές σήμερα. Δεν ρωτάω ποιος, γιατί ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Τέλεια. Με κορίτσι ξεκινάμε σήμερα. Με κορίτσι. Θα πάει εσύ. Έχεις καμιά αμφιβολία ότι είσαι εσύ? Πρέπει να το δούμε. Πρέπει, ναι. Καλά, είσαι κοστή. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εδώ, ζουμουζάδα κάνουμε. Α, μια χαρά είναι και εμείς ακούμε εδώ. Τέλεια. Στην Ηράκλεια. Ηράκλεια. Α, τόσο, ναι, κοντά και εδώ, τόσο όμορφα. Έχει κόσμο? Δεν ξέρω. Εγώ είμαι εδώ στο οικόπεδο, καθαρίζω, ετοιμαζόμαστε να έρθουμε. Μπράβο. Και δεν ξέρω. Τέλεια. Και μας κρατάς καλή συντροφιά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ και ωραία. Και καλά κάνεις. Και είπες, ας πάρω να πω ένα για να πω μια καλημέρα. Σε αυτό το παιδί, σε αυτό το λεβέντι. Ναι, τον κούκλο. Τον κούκλο, πω αλήθειες λες τώρα, αλήθειες, λες αλήθειες. Λοιπόν, είμαι η Γιάννα, 328. Γεια σου Γιάννα μου. Συνέχισε εκεί, τι κάνεις, ξεχορτάρισμα στο οικόπεδο? Ό,τι μπορώ, καθαρίζω εδώ το τροχόσπιτο, βγάζω, κάνω, αυτά δεν ξέρω. Αυτά είναι πολύ ωραία φάση με το τροχόσπιτο. Είναι πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία, αλλά κάνουμε έχει... μπάνιο στον υδρότα. Εντάξει, ναι, αλλά θέλει δουλίτσα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ανοίγω, πάω, μένω, φεύγω. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Εντάξει. Ωραία, να το χαρείς, να περάσεις όμορφα με τους ανθρώπους που αγαπάς. Γεια σου, Γιάννα μου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Από Κρύα Βρύση παίρνω τηλέφωνο. Από Κρύα Βρύση είναι το φιλαράκι μου ο Χρήστο Τσίκος εκεί τώρα έχει έρθει. Τι γίνεται στην Κρύα Βρύση? Εγώ είμαι ο μπαμπάς του Χρήστο. Ο μπαμπάς του Χρήστο είσαι! Α, καλώς τον, ναι. Τι κάνεις, καλά είσαι? Γεια σου μπαμπά Τσίκο, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά, ε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πάω κάρα μου, όλα εντάξει. Μόνο που εγώ είμαι άιτ. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Αλλά δεν μαλώνουμε έτσι, δεν είναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει και ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα. Έβγαλες άξιο παλικάρι, άξιο γιο. Πρέπει να καμαρώνεις για τον Χρήστο. Δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, το ξέρεις, έτσι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Να είσαι γερός, τα φιλιά μας. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Έγινε, χάρηκα πάρα πολύ, έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου μπαμπά Τσίκο. Πότε θα σε δούμε? Για να δούμε, θα δούμε τώρα. Άμα τα καταφέρουμε θα έρθουμε και από εκεί μια βόλτα. Α, τα καταφέρουμε. Πέρσι πάντως το πανηγύρι ήρθα εκεί με Τσίκο, με Καψάλη, με Γρίβα. Ήρθαμε μια βόλτα. Κάτι θα κάνουμε. Σε φιλώ, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Θα τα πούμε από κοντά, έτσι. Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ. Αν μας κάτσουν αυτά που θέλουμε, είπαμε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Είπαμε την Παρασκευή θα είναι εδώ ο Μάκης Δημάκης. Να μιλήσουμε, να ακούσουμε τα τραγούδια μας, να τα πούμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Είσαι κάπου που πρέπει να μιλήσει σιγά, γιατί οι άλλοι είσαι σε καμιά σύσκεψη και τα λοιπά, ναι, τίποτα. Στο αστικό κατεβασμένη την κουρτίνα, σηκωμένο το γιακά και πήρα να πω και εγώ μετά από πόσα χρόνια μια καλημέρα φίλε Κωστή. Αγόρι μου, στο αστικό, σε ποιο νούμερο είσαι, σε αυτό, 1-0. Aus München, Κώστα. Ε, έλα. Aus München. Βαγγέλης είσαι. Όχι. Κυριάκος είμαι. Έλα ρε Κυριάκος, εμπέρδεψα να πούμε. Για πες. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στο λειτουργήμα που κάνεις. Καλά κάνεις. Αυτό που κάνεις είναι τρομερό, τίποτα άλλο. Άστα αυτά. Δεν χρειάζεται. Άστα αυτά. Αυτά είναι, είπαμε, είναι αμφίδρομα. Αλήθεια σου λέω. Είμαι της γενιάς δικιάς μου, 71 γεννητής. Μπράβο. Σωτήριο έτος, φίλε. Μεγάλη χρονιά. αδερφέ. Συνέχισε το αυτό που κάνεις, δεν θα πω πολλά. Είσαι γερός. Είσαι μόνιμα έξω? Δεν ξέρω. Ζεις εκεί? Ναι, 22 χρόνια. 22 χρόνια από το... Ναι. Το 94-95 έφυγα. Α, πριν, πολύ πριν την κρίση εσύ. Μάλιστα, είσαι παλιός. Ναι. Μάλιστα. Είσαι καλά εκεί. Είσαι καλά. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαι. Την υγεία μας την έχουμε, δόξα τω Θεώ πάνω απ' όλα και ΠΑΟΚ. Αυτό, αδερφέ. Τελευταία φορά αυτό. Θυμάμαι το 83. Το 84 που ήμουν στην 4 τότε με την Νάπολη. Ναι, πω, ήσουνε μέσα με Νάπολη. Ήσουνε. Μέσα ήμουνα. Στην 4 φίλοι και όταν μπήκε το κόλ του Καρτάβου είχε γίνει εκεί. Πανικός. Χαμός. Τότε φορούσα και το φλάι το δίχρωμο, το θυμάστε. Πώς δεν το θυμάμαι. Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί. Έτσι, κρύψαν την μπάλα. Σφύριζε, έλεγε ο Μίτογλου κάποια στιγμή. Ερχόταν, λέει, ο Καρέκα με το Μαραντόνα.
και δεν κοιταζόντουσαν, σφύριζε με το στόμα ο ένας μέχρι να... δηλαδή μέσα στο γήπεδο με σφυρίγματα, φαντάσου. Ο Μαραντόνα στην αυτοβιογραφία του, Αλεμάο, ο Μαραντόνα στην αυτοβιογραφία του, τον είχε παίξει και σε γήπεδα στη Λατινική Αμερική και στην Βαρκελόνη και παντού, έτσι, και στην Νάπολη εννοείται, έκανε ειδική μνήα. Δεν έχω ζήσει τέτοιο πράγμα, τέτοιο ηφαίστειο λέει, τέτοιο πάθος. Επί 90 λεπτά να μην σταματούν. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Αυτά. Αυτός είναι ένας στεναγμός και ένας στεναγμός πέρασε τα χρόνια. Μπορούμε να πάρουμε δικαίωμα, δεν ξέρω. Βεβαίως. Γιατί όχι. Θα στείλεις, άμα κληρωθείς, θα στείλεις κάποιο δικό σου. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος δικό σου. Ναι, έρχομαι σε δύο μέρες. Α, έρχεσαι και σε δύο μέρες. Άρα θα πας ο ίδιος. Πες μου ξανά λίγο το όνομα και. Κυριάκος 526. Έγινε ρε Κυριάκο, να σε γερός φίλε. Λοιπόν φίλε, συνέχισε το. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε το. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είστε καλά για τα λόγια σας. Έχω πει, την τελευταία μέρα θα θέλω να πω κάποια πράγματα. Δεν θέλω να σας κουράζω με νούμερα, με τέτοια πράγματα καθόλου. Θα θέλω να σας τα πω την τελευταία μέρα, 27 που θα φύγω, έχω να πω κάποια πραγματάκια. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, αλήθεια λες. Αλήθεια, πραγματικά. Είναι εγώ μια είμαι, αναντήρητη. Αναντήρητη αλήθεια. Εσύ είσαι, βεβαίως. Ο Μπενοβγένο είμαι. Ο Μπενοβγένο, τι ωραίος φίλε. Ναι. Καταρχήν να πούμε το εξής. Πόσο ερωτικό παρατσούκλι. Πόσο σεξουαλικό επίσης ο Μπενοβγένο, έτσι. Ειδικά άμα είσαι στη δουλειά. Και σε γαμπίβι που το καθένα, ε. Ποιο το τέτοιο πονηρό και ποιο. Το θέμα είναι να μπαινοβγαίνει ή να μπαινοβγαίνουν οι άλλοι, έτσι. Αν και αν είσαι σε μαγαζί, καλό να μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Τι δουλειά είναι αυτή που είσαι. Πήρα για να σε απειλήσω σήμερα. Να με απειλεί, βεβαίως. Ξέρεις που μένω και τέτοια. Ναι, στο σταθμό θα στα φέρω. Mm-hmm. Αν δεν πιεστήσω και σήμερα τα κρέατα, προβλέπετε να σε φέρω τις μπάμιες που έχω από χθες. Καταρχήν υπάρχει πιο τρομοκρατικό φαγητό που έχει μέσα τη λέξη μπαμ, η μπάμια. Θα έπρεπε να είναι το φαγητό των τρομοκρατών. Μπάμια, κανονικά λέει. Έπρεπε να απαγορευτεί και η φωτογραφία στα βιβλία μαγειρική. Άσε που η μπάμια ξέρουμε τι προκαλεί, έτσι. Δηλαδή, όσο να είναι, μπάμια, φασολάδα και τα λοιπά. Γίνεται πανηγύρι να πούμε. Είπαμε να έχει κλάση η εκπομπή, αλλά να το γράψουμε με ήττα, όχι με εψιλογιώτα. Έτσι, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ ωραία. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση, αδερφέ. 4-27 Στάθης. 4-27 Στάθης. Τις έχεις από πέρσι κιόλας. Αλλιώς έχουμε με το τάπερ αύριο. Πω, από τάπερ και τάκανερ. Θα έρθει εδώ με την μπάμια, φίλε. Δεν υπάρχει. Ποιος την κουβαλάει, δεν θα τις μέρες που η μάνα μου είχε τέτοια φαγητά, αργούσα χαρακτηριστικά να πάω στο σπίτι. Παιδί μου, που είσαι, μαμά, έχω κάτι δουλειές. Α, όταν έχω τηγανιτή πατάτα, λέει, πατάτα φούρνου, λέει, όταν έχω, έρχεσαι. Έτσι. Λέω, τι να κάνω, μαμά. Λες και η μάνα να ξέρει. Άστο. Πρέπει να απαγορευτούν κάποια φαγητά. Όχι, όχι, φίλε, τέλος δεν είναι. Για ποιο λόγο να μας προκαλούν μια τέτοια στεναχώρια. Σπανακόριζο, λέει, τι σπανακόριζο, φίλε. Το σπανάκι για τον Ποπάι. Που έπρεπε να ανοιχτεί την Όλιβ τόσο ασχήμια. Εμείς γιατί, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, εντάξει. Καλημέρα, Κωστή. Φιλιά πολλά, γεια σου Στάθη. Έχω πάντα αυτή την απορία, γιατί να βλάπτουν τα νόστιμα φαγητά. Εδώ και χρόνια το αναρωτιέμαι. Να πας στο διαβητολόγιο να σου πει, κύριε Τσατσαρέ, λυπάμαι, κόβεται το λάχανο και τα χόρτα. Όχι ρε! Σε παρακαλώ, δώσε μου μια εναλλακτική. Όχι, 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 σπανάκι κομμένο, το λάχανο, το μαρούλι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι φακές, όχι φασόλια. Δηλαδή, μόνο μπιφτέκια, μόνο λουκάνικα, μόνο γύρο, πάρα πολύ σημαντικός ο γύρος. Επίσης, να σου πω τηγανιτή πατάτα, μακαρονάδες και βέβαια, να μην ξεχάσω, ειδικά τα σιροπιαστά, σοκολατίνες, αυτά. Είμαστε αναγκασμένοι. Όχι, να σου βάλει μια τέτοια θεραπεία. Και το ερώτημα είναι το εξής, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Είναι ωραία επειδή βλάπτουν ή βλάπτουν επειδή είναι ωραία. Ιδού η απορία. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο κάβορας, τι είναι το ζουμί του. Δηλαδή, αν μας έλεγαν ότι βλάπτουν τα μαρούλια, μήπως θα είχαμε ένα αυτό με τα μαρούλια, ότι άμα δεν με αφήνει να φάω μαρούλι, δεν θα το τσακίσω, άρα να είχα μια αυσιρά μαρούλια τώρα τα μπιπ και να τα... Ξέρω εγώ, λέω τώρα, ρε παιδί μου. Είναι νόστιμο επειδή μας έχουν πει ότι απαγορεύεται φίλε, τηγανιτή πατάτα, τι λες ρε φίλε. Το γλυκάδι από την πριζόλα γύρω γύρω, γιατί δηλαδή το ξυγκάκι να βλάπτει.
Και το ξέρω, το ψαχνώ να μην το κοτόπουλο το βραστό. Λέει, φάει όσο θες, κοτόπουλο βραστό. Και σώπα, ρε φίλε. Προτιμώ να φάω χαρτόνι. Τέλος πάντων. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς τον Γιώργο. Ε, Γιώργο! Πώς φαίνεις ότι είσαι και εσύ από τα κάτωτα μέρη. Ε. Εσύ θέλεις γουρουνοπούλα, κάνα κοντοσούβλι. Έτσι. Και μακρυσούβλι είναι, δεν σταθώ στο ύψος. Δηλαδή, αν είναι ένα 10, αν είναι ένα 70, εγώ δεν θα το τσακίσω. Φιλαράκι, ο άλλος πρωί-πρωί, μπάμιες. Μπάμιες. Δεν έπρεπε λες να τον κόψω. Πώς είναι όταν βγαίνει κάποιος και βρίζει. Κόφτον. Έπρεπε να κάνω σήμαστε να σε είσαι. Κόφτον, κόφτον. Δεν μπορείς να λες μπάμιες πρωί πρωί. Θέλω να μας πει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ναι. Πού πάει ο Κλάους τώρα που φέρει από το Ισραήλ. Θα σου πω εγώ. Οι φήμες λένε, κατεβαίνει λέει προς Αθήνας. Oh. Και πάει λέει προς. Στους τριφυλοφόρους. Της Δοδόνης, του Δόνη. Και τι δηλαδή τώρα, εμείς πρέπει να κλάψουμε? Όχι, καθόλου. Εντάξει. Καθόλου. Να σου πω εγώ που είναι, γιατί αναρτά συνέχεια η σύζυγος φωτογραφίες από τα μπάνια Μύκονο κτλ. Εκεί είναι. Προς το παρόν είναι στη Μύκονο. Θα μου πεις και στην ομάδα που έπαιζε τουρίστας ήταν. Έχω πει. Στεναχωριέμαι για αυτό το παιδί, γιατί πήρε η καριέρα του την κατιούσα. Δεν τον πήρε καν στην προετοιμασία ο προπονητής του, ενώ είναι υγιής. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, αν δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν σε θέλουν, στο δείχνουν με κάθε τρόπο. Έτσι. Τέλος πάντων. Στερνή μου γνώση, λέει να σίγα πάντα. Έτσι λέμε. Θελέστα και παθέστα. 4-16 Γιώργος. Ναι, δεν σχολίασες. Δεν σχολίασα. Για το συμβάμαι το που κατηγορεί. Που κατηγορούν το Σαββίδι. Το έχω εδώ σημειωμένο. Θα υπάρξει πολύ σκληρή το απάντηση στον κάθε τυχάρπαστο που στο site του πιάνει στο στόμα το Σαββίδι. Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος του Σαββίδι, έτσι, ούτε εργαζόμενος του. Όμως, όποιος πιάνει στο στόμα του, έτσι, το κάθε τυχάρπαστο παλικαράκι που κρύβεται πίσω από ένα site, να μπορεί να συκοφαντεί, θα τον κυνηγήσει, φίλε. Πολύ άσχημα, να ξέρεις. Ειδικά για αυτή την υπόθεση που βγήκε τώρα, βγήκε ο Ζάεφ, ο γείτονάς μας, δε, εδώ. Ναι, ναι, έτσι, και είπε ότι κάποιοι, ναι, λέει, δωροδοκούνε Έλληνες, φύλα προσκύμενοι στους Ρώσους, και βγήκε ο τύπος αυτός εκείνο το site, σιγά μην πω το όνομα, και έγραψε ότι είναι ο Σαββίδης. Θα τον κυνηγήσει, φίλε, όχι, πολύ κανονικά, σκληρά νομικά. Κανονικά θα πρέπει να αναφέρει τα ονόματα αυτών από εδώ, οι οποίοι είναι μέσα στην Ελλάδα, για να ξέρει ο κόσμος. Να μάθει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι είναι οι θα του πάρει και τα σόβρακα. Έτσι πρέπει. Η απάντηση πρέπει να είναι άμεση. Αλλιώς, αν αφήνεις τον καθένα να αλωνίζει, το αφήνεις το πράγμα εντάξει μωρέ. Όχι εντάξει μωρέ. Τίποτα. Είδες τον άλλο δημοσιογράφο. Μαύρο. Ζήτησε συγγνώμη. Μαύρο. Ο μόνος ο Σταρ. Μόνο. Στα δελτία τους. Δεν βγήκαν μετά οι κολοτούμπες. Μαύρο χιόνι. Δεν θα μπορεί ο καθένας. Όπως λέμε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου. Καλημέρα μέσα από το άδειο λεωφορείο, ζούμε σου. Καλημέρα, γεια σου, Ντινάκι μου. Καλημέρα στο Χρήστο που έχει βάλει παιδιά, ψαρέψανε τα ψάρια και τα έχουν βάλει στη βάρκα και έχουν σχηματίσει το ζούμε σου. Τρέλα, ρε! Τρέλα, ρε! Ρε, εμείς θα σας τρελάνουμε, ρε! Δεν μας τρελάνετε εσείς, θα πούμε. Ναι, γεια σας. Κάερε, θα περμητίζω λεβεντάρχε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς κάθε πρωί. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Τα αγόρι μου. Που φάλανε κροτάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτές. Καλά ρε Κλάους, των 800.000 ευρώ συμβόλαιο λάσπη κάθε Κυριακή πρωί και κάθε πρωί κατάντησες να πας στον νεκροθάφτη. Δεν πήγε ακόμα, αλλά ακούγεται ότι μπορεί να πάει. Όπου και να πάει εκτός από τον ΠΑΟΚ είναι πολύ χάλια. Δεν το ξέρεις. Είναι πολύ καλά. Εκεί δεν έχουν και μαντήλι να κλάψουν τώρα. Κατάντια είναι. Όπως είπες και εσύ, αναγνωρίζουμε την προσφορά του όταν έπρεπε. Σωστά. Αλλά όταν δεν έπρεπε, τελείωσε οι μπαλαρίνες, τελειώσαν από τον ΠΑΟΚ. Έτσι φίλε, τελειώσαν αυτά. Ναι. Τελειώσαν και κάτω τα χέρια από το Σαββίδι. Όλοι σας κάτω τα χέρια από το Σαββίδι. Πω πω, κάποια φωνάζει από τη γειτονιά. Ποιος είναι αυτός που φωνάζει τόσο πολύ? Πέστηνα, ξέρουμε που μένει. Έχω κλειστό το πατσούρι, είμαι μόνος μου. Δεν έχει σημασία. Και φωνάζει, ποιος φωνάζει πρωί πρωί. Πες αυτός ένα μηδέν πέστης. Σε κάθαρα, βγες στον μπαλκόνι και πέστης. Αυτός ένα μηδέν φωνάζει. Τι είπες να την πω?
ότι εγώ είμαι αυτός που φωνάζει. Σιγά! Τη γλίτωσε πάλι με χέρια. Θα τον γάβρο γλίτωσε πάλι. Τη γλίτωσε πάλι. Όχι σαν τον γάβρο, άλλο. Πες χέλι, πες τσιπούρα, πες μουρμούρα, πες. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, βάλει μια 47 Παύλος για τα κρέατα. Και τι ήθελα να πω για το χθεσινό το παιχνίδι. Ναι. Όταν κάνουμε φιλικά παιχνίδια και έχουμε μπροστά μας παιχνίδι σαν το μεθαυριανό, με τη Βασιλεία, Τρίτη, ναι, 24 του μηνός με τη Βασιλεία, ναι, κύριε Λουκέσκο, αν ακούν οι δικοί σου άνθρωποι, πάρ την ομάδα και φύγε, δεν χρωστάς κανέναν. Σε χρωστάνε και δεν χρωστάς κανέναν. Στον ΠΑΟΚ είσαι. Απλά εμείς δεν είμαστε δυνατό, ούτε ΑΕΚ ούτε Ολυμπιακός, φίλε. Φιλικό παιχνίδι παίζουμε τον άλλον καρατιά στο γόνα, στο αυτό, στη μέση, στη μέση, στο γοφό. Στη μέση που τον έκανε το Βαρέλα, το Βαρέλα. Στο Βαρέλα, στο Βαρέλα, πάνω στο, κοντά στο μπούτι, στο κολομέρι, ξέρω εγώ εκεί, να πεις στη μέση. Α, εκεί ακριβώς. Λοιπόν, γονατιά, με τη γονατιά μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό. Και μετά το άλλο αναγκάστηκε να βγάλει τους παίκτες να βάλει. Καλά, φιλικά παιχνίδια. Τι να πω, τι να πω, μήπως πληρώνονται από τη Βασιλεία, το παίρνω από πίσω, ε. Θα παίρνω πίσω, όχι από πίσω, το παίρνω πίσω το. Γεια σου Παύλε! Το πληρώνονται, το πληρώνονται. Πρόσεχε τι λες, είναι εποχές περίεργες. Εμείς μαζί για μια ζωή. Εμπρός αετέ, φιλιά, φιλιά, γεια σου Παυλάρα μου, φιλιά. Πάμε επομένως, next, το next το γράφουμε με κάπα σίγματα, φνέκεσετε. Γεια σας. Ναι, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το σεραίο, σωραίος φίλε, και ωραίος και σεραίος. Για πες. Ορμόμενος τώρα αυτό που είπες για το βάρος, φίλε, επειδή εδώ είμαστε μια παρέα και μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Εγώ, ναι, επειδή έχω γνώμη και γνώση στο θέμα, δύο φορές πήγα σε 110 κιλά, τώρα είμαι κάτω από 80. Σε έτρωγα με το... κάτσε, περίμενε, το 110 σε έκανα χαβαλέ. Εγώ θέλω, ναι, να σου πω ότι ανέβηκα στη ζυγαριά της μάνας μου. Ναι. Όχι ψηφιακή, αυτές που είναι, ναι, η ροδέλα, που είναι ένα στρόγγυλο, ναι, σαν ρολόι. Αυτό έχει τα, νούμερα, έχει τα νούμερα μόνιμα πάνω ζωγραφισμένα, έτσι. Ναι. Είδα ξανά το 0. Δηλαδή έκανε, ναι, τον κύκλο, έχει το 120 και δίπλα ξανά είδα το 0. Το 0 είσαι, έφτασε 120. Είχα φτάσει. Λέει, και άκου την ατάκα τώρα, επειδή η φτώχεια και το πάχος άμα σε βρουν δύσκολα σε αφήνουν. Για να ξεκολλήσει, θέλει, ναι, για να ξεκολλήσει θέλει δουλειά. Φίλε, πολύ μεγάλη κουβέντα είπες. Ναι, Κωστή, ναι, πρέπει να, αυτός που έχει, γιατί είναι, ωραία, πρόβλημα, να θες να φας και να μην μπορείς και να αισθάνεσαι... Υπάρχει χειρότερο, να θες να φας και να μην έχεις, φίλε. Ναι, και αυτό, αλλά η λύση είναι μία, φίλε... Να τρως τα πάντα και να μην καταπίνεις. Όχι, αύξηση λίγο της κίνησης. Και να βάλεις ρεαλιστικό στόχο να χάνεις ένα κιλό το μήνα. Πολύ ένα σωστός. Κιλό το μήνα είναι 12 κιλά το χρόνο, φίλε. Άφηση της κίνησης. Εγώ κατεβαίνω μεσημέρι εκεί στην Δωδεκανήσου και τα λοιπά, που έχει πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο. Άφηση της κίνησης. Μέσα στο αυτοκίνητο και με πολύ κίνηση. Εγώ, φίλε, 5 χρόνια είχα ένα μηχανάκι, το πέταξα μέσα στην αποθήκη και μέσα στην πόλη μόνο με ποδήλατο, εκτός από τη γυμναστική που κάνω. Πολύ σωστό, φίλε. Μαραθώνιο, κάνω ποδήλατο επαγγελματικά σε αγώνες και τέτοια. Αλλά για έναν που θέλει να κάνει μια πρώτη κίνηση είναι να πάρει ένα ποδήλατο ή να αρχίσει λίγο περπάτημα, ναι, και να βάλει στόχο ένα κιλό το σωστό, μήνα. Σωστό αυτό που λες. Ένα κιλό το νούμερο είναι γελίο, πρόσεξε, είναι γελίο. Είναι δηλαδή, γελίο, αλλά είναι σημαντικό, φίλε. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Και στην ψυχολογία. Να, ξέρεις κάτι, εγώ, που... να σου πω κάτι, εγώ γράφτηκα σε γυμναστήριο και δεν έχω δύο μήνες. Δεν έχω χάσει, φίλε, ούτε. Ότι πρέπει να πας κιόλας. Αυτό δεν έχω χάσει τίποτα. Σκέφτομαι να αρχίσω να πηγαίνω κιόλας. Δηλαδή, εκτός ότι γράφτηκα. Κάποια στιγμή. Με την εγγραφή, δηλαδή δεν έχασα. Τι μου λένε, γράψε ένα γυμναστήριο, θα δεις, λέει, θα χάσεις. Γράφτηκα, δεν έχασα. Εντάξει, είναι, ένας, είναι ένα βάσανο μεγάλο. Για αυτόν που δεν παλεύει με τα κιλά, δεν μπορεί να το καταλάβει. Έτσι. Ρεαλιστικός στόχος είναι να βάλεις μικρούς στόχους για να μπορείς να τους πετύχεις. Γιατί αλλιώς απελπίζεσαι και τρώσει τα διπλά. Θέλω να χάσω 15 κιλά. Κοίταξε. Ρεαλιστικούς στόχους, παιδιά. Ρεαλιστικούς. Έχασα δύο φορές στη ζωή μου, έχασα πάνω από 20 κιλά. Και τώρα είμαι σχετικά καλά, έτσι. Δηλαδή είμαι κοντά στο τριψήφιο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι εγώ. Εντάξει, κοίταξε, φίλε, όταν είμαι σε κόσμο ρουφιέμαι. Μην ξεγέλιασαι. Ναι. Έχω γερό πνευμόνι. Εντάξει. Έλα, Στελάρα μου, να σε βάλω και στην κλήρωση. Έγινε, ρε φίλε, τα λέμε, Κωστή, γιατί πάω κάτω, θα πούμε άλλη φορά. Σήμερα να βοηθήσουμε και ένα φιλαράκι. Ένα να βοηθήσουμε και έρθει ένα. Έγινε, φιλιά! Γεια Στελάρα μου. Πάμε παρακάτω, δύο γραμμούλες ακόμα να πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί.
Ο Πολύτεχνος Χοροπατέρας σήμερα. Έλα, αγοράκι μου. Έλα, ρε Πολύτεχνε. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα, φίλε. Σου στείλα και μήνυμα στο Facebook, αν μπορείς κάτω αυτό που σου λέω. Για να δω, κάτσε. Γιορτάζει, έχει γενέθλια ο γιο. Α, μπράβο, δεν το λέω γιατί μπορεί να ακουστούν στο ράδιο. Θα ακουστούν τώρα, τι, θα ακουστούν. Και θα πάρουμε τηλέφωνο, θα πάρουμε τηλέφωνο. Ακούνε, μπορεί να ακούνε όμως τώρα που το λέμε. Δεν πειράζει. Πώς τι πειράζει, χαλάσαμε την έκπληξη τώρα. Δεν χαλάσαμε τίποτα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Βάλουμε και στην κλήρωση, 908. Παοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Όνομα πες μου πάλι. Εμένα, Χαράλαμπος. Παοκάρα και τα μυαλά στο μίξερ, φίλε. Θα πάμε με την ομάδα την Περσία. Όχι στο μπλέντερ, άμα θες. Και στον ανεμιστήρα. Θέλεις και στον ανεμόμυλο, στις ανεμογεννήτριες αυτές που έχεις τα βουνά. Αναδευτήρας κανονικός, αλλά θα τον ανακατεύει το στόκο. Και τα μυαλά στον καταπέλτη, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Κάντε μια τρελίτσα, ξέρεις εσύ. Θα κάνω, θα κάνω, αδερφέ. Δεν είναι πάω, να ξέρεις, είναι Μπαρτσελώνα μόνο. Μόνο Μπαρτσελώνα. Αυτό πρέπει να το δούμε, αδερφέ μου. Ναι, ναι, τον είπα, μυστακίδι έχουμε. Τι μέση μου λες. Πρέπει, Χαραλάμπη μου. Πρέπει. Έγινε. Να χαίρεσαι τη σύζυγο φίλε και να είσαι πάντα ευτυχισμένος με την οικογένειά σου. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλιά, φιλιά πολλά. Τελευταία μία γραμμή για να πάμε διάλειμμα. Η Αναστασία, η οποία μαγεύει κυρίες και κύριοι πάνω στην κονσόλα, η κονσολιέρισα, ανεβασμένη πάνω σε μια βάρκα στην γόνδολα στη Βενετία. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνουμε. Καλά, είμαι η Νάντια, καλώς καλημερίζω και όλη τη Ζουμουσού παρέα μας. Αυτά είναι τα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Εμένα, εγώ λίγο θα πάω πίσω στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, ναι. Γιατί και εγώ μεγάλωσα στο Λοφάκι, οπότε ήμουν ανάμεσα και Τούμπα και Τριανδρία. Τέλεια, τέλεια. Κοντά είμαστε. Στο λόφο πάνω στο τούνελ εννοείς. Δίπλα στο λόφο, στα σπιτάκια που ήταν χτισμένα δίπλα στο λόφο. Γειτονιά δίπλα... μου είσαι. Γειτονιά ναι, μου. Ναι, σχεδόν, ναι. Και θυμάμαι μικρή το πανηγύρι, γινότανε στην Αλάνα μπροστά από την Αγία Βαρβάρα. Σωστό. Εκεί που τώρα είναι το κέντρο πολιτισμού, το κολυμπητήριο, ναι, δεν είχε τίποτα εκεί. Ναι, ναι, θυμάμαι. Ακριβώς. Και ναι. Θυμάμαι, Κωστή μου, το γύρο του θανάτου με εκείνη τη μοτοσυκλέτα. Σωστό. Που γυρνούσε. Μιλάς τώρα 1980 κάτι, έτσι. Ναι, ναι, τις αλυσίδες, τις κούνιες που όταν φτάνανε πια στο πικ τους, νομίζαμε ότι φτάναμε στον ουρανό και έτσι, λέμε έτσι. Τώρα θα εξφενδονιστούμε. Θα εξφενδονιστούμε και από την Τούμπα θα βρεθούμε στο Θερμαϊκό εκεί που ανεβαίναμε. Έτσι. Και εκείνο εκεί τα καλαμπόκια που ψήνανε. Ήταν δηλαδή μια παιδική ανάμνηση που ακόμη και τώρα την έχω. Είπες μνήμη γεύσης, έχω και ακουστική μνήμη. Η γεννήτρια, το γκουργ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 
τη γριά. Δηλαδή, που κολούσε και στα μαλλιά μας. Τι ωραία. Βγείτε και στις λαϊκές. Είναι ένα ζωντανό αγνό κομμάτι ακόμα. Το λέω στις λαϊκές αγορές. Υπάρχουν άνθρωποι πολύ ωραίοι εκεί, πίσω από τους πάγκους. Βγείτε, συμφέρει και έχει και καλές τιμές. Βγείτε και στα πανηγύρια. Έχει τώρα σε Αγία Μαρίνα σήμερα στην Τούμπα. Μεθαύριο έχει τον προφήτη Ηλία στην Πηλαία, 19 του μηνός. Έτσι. Στην Ηλιούπολη, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Ναι, γι' αυτό ακριβώς και εγώ θέλω λίγο έτσι να το... Επειδή μου θύμισες τα παιδικά μου χρόνια και λέω κάτσε λίγο να το, να το θίξουμε και λίγο παραπάνω. Έτσι, καλά έκανες. Άλλη φορά τα νεότερα. Λοιπόν, βάλε με και στην κλήρωση. Πες μου τα τρία τελευταία. 5-18. Έγινε, Νάντια. Καλημέρα σε όλους μας. Σε χαιρετώ. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αναστασία, μαγεύεις. Μαγεύεις. Ποιος ποιος τώρα και ποιος δασκαλάκης. Εντάξει, τώρα. Μην τα λέμε τώρα. Εντάξει. Καλή, αλλά. Εντάξει. Άλλο, άλλο ρε παιδί μου, άλλο. Τώρα ένα κορίτσι μοσχοβολάει ο τόπος. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω. Α! Καλό στη Μαρελής. Έχω. Φάρε καρέκλα και έλα. Σήμερα έχουμε κατάσταση. Να ξέρεις. Με Αναστασία στην κοληψία. Αετίνα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αετίνα. Τίποτα. Δεν κατεσά να κάνει χρόνια. Δεν μας ας. Άνοιξε λίγο. Άνοιξε να γουστάρουμε. Τίποτα ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Ήταν ποτάνι μαγικό. Τίποτα ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω. Ήταν ποτάνι. Αναστασία, σε ρίχνω όπως βλέπεις κατευθείαν στα ποταπά, στα βαθιά νερά.
Τις μάγισσες παντού ρωτώ και ψάχνω να σε βρω. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, εσείως, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η κορυφαίος προορισμός για κρατικά εδώ και 16 χρόνια. Από 23 Ιουλίου μέχρι 14 Αυγούστου θα παραμείνει κλειστή η Λαδόκολα, γιατί το Λαδόκολα Arena Stadium θα κάνει ανακαίνιση. Ίδιες εξαιρετικές γεύσεις, ίδιες εξαιρετικές τιμές, θα αλλάξει το μαγαζί ο φίλος μου ο Δημήτρης και θα κάνει ένα υπέροχο χώρο, ακόμα πιο ελκυστικό, ακόμα πιο όμορφο. Μην ξεχνάτε τα αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης παγωτάρες και νάνα μέλια, να πούμε, και γεύσεις κούκκις και παγωτό με αγνό γάλα ημέρας. Γλύφετε τα δάχτυλά σας. Μπείτε στα δύο καταστήματα στην Καραολού και Δημητρίου και θα με θυμηθείτε. Και γλυκάρες υπέροχες και πεντακάθαρα όλα και ψωμιά εκλεκτά. Είναι μερακλείδες οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαία στην κορυφή τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαία. Μπείτε και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ, εκεί στο αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδη, θα γλύφετε δάχτυλά σας, λέω. Και βέβαια το πρωί με τα τυροπιτοειδή και τα καφεδάκια, σε σουξουμούξου, τα πάντα όλα. Για τέντα, χορηγός δεύτερης ώρας, αιώνιος χορηγός, τεντάρες στην Τέντα Home. Και όπως έχει πει και ο Elvis, love me, τέντα. Μόνο για, το έγραψε το τραγούδι για τον Κατουρτζίδη, έτσι. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και υιός. Εδώ και 35 χρόνια κορυφή. Στην Τέντα έτοιμοι, πάμε γραμμούλες, 2310-287-888, δίνουμε και σήμερα κρεατάρες, τσιτσί, να λαδώσει το εντεράκι ή να γεμίσουμε κυλίτσα για ένα μήνα, για έναν από εσάς. Γράφετε FM, αφήνουτε καινό και το στέλνετε στο 54526, χρόνια πολλά στις Μαρίνες, έτσι, σήμερα γιορτάζουν οι Μαρίνες. Και ελάτε βόλτα στο πανηγύρι εκεί, στην Τούμπα, δίπλα, στο ναό, τον άλλον, στη γειτονιά μας. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθεπόμενο, μεθεπόμενο. Ναι. Έλα, καλημέρα. Αλλιώς είναι τώρα, φίλε Καραγιάν. Να είναι τώρα. Φίλε, ναι, λέω ρε παιδί μου, αλλιώς είναι να το παπάρι τώρα να είναι στην κοσόλα και ένα ωραίο κοριτσάκι, καλημέρα. Φίλε. Καλημέρα! Καλημέρα! Τι είναι, είναι πολύ ωραία η εκπομπή σας. Ήθελα να βάλω τη συγκλήρωση. Να σε βάλω, κοπέλα μου, να σε βάλω, μανάρι μου. Να σε βάλω, να σε βάλω, ομορφιά μου! Ομορφιά μου! Θέλω να ζητήσω ένα τραγούδι, το παντρεμόνος είσαι από το Δημάκη, να το παίξει όταν έρθει την Παρασκευή, με καταβολή το λέω, και να τα αφιερώσει τον κολομπά μου, ε! Ανοίγησε, ασκούσε όλου! Δεν τρέφει, λέει, είσαι κανένας άλλο τραγούδι για την εκπομπή της Παρασκευής? Κανένας. Κανένας, προκαταβολή. Πάρα πολύ ωραία. Προκαταβόλα. Λοιπόν, έτσι που λέτε, αφιερωμένο στον κολομπό μου και όλες, όποιος άλλος νιώθει παντρεμένος. Ή όποιος είναι παντρεμένος και λέει ότι δεν νιώθει. Εδώ με την έννοια το νιώθω που λέμε, δεν νιώθει αυτός ρε παιδί μου, ρε μπακ. Λέμε, δεν νιώθει. Εδώ είναι και το κυριολεκτικό το νιώθω παντρεμένος. Καραγιάν, κινείται τίποτα έξω? Κινείται, κάνα αυτοκινητάκι δεξιά-αριστερά, κάνα αυτά, τα γασπελάρισα, εντάξει, αφού και φού, φού και φού. Πού και πού, πού και πού. Να, εντάξει, το καλοκαίρι εντάξει. Είναι δύσκολο, δεν βάρει για στη υγεία να εντάξει, αυτό αδερφέ. Υγεία να έχουμε. Αυτό, αυτό. Λοιπόν, και προχωράμε. Ζου μου σου, αγοράκι μου. Ζου μου σου, να είστε καλά, πάω κολέ, πάω με τα κολέ, μυαλά στα κάγκελα, δεν μασάμε τίποτα. Τίποτα, ρε, τίποτα. Δεν υποτιμούμε έτσι, τη βασιλεία. Αλλά δεν θα την φοβηθούμε κιόλα. Κανένα δεν υποτιμούμε, αλλά πάω και είμαστε. Έτσι. Φίλε. Αντέχουμε και στα κλωτσίδια. Εμένα μου άρεσε που η ομάδα βγάζει, γιατί θα έχουμε αρκετά τέτοια περιστατικά του χρόνου στο πρωτάθλημα. Ναι. Πουθενά δεν μας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες. Και τσαμπουκά θα βγει και τσαντίλα. Γι' αυτό ο Ρασβάν σοφά είπε ότι μου άρεσε που βγάλαμε αντίδραση, λέει, στο ξύλο. Έτσι είναι, παιδιά. Μπάλα είναι, δεν είναι κατηχητικό. Γιατί... Τώρα, αφού αναγκάστηκε ο Άγιος Μαουρίσιο να χρησιμοποιήσει σκάρες, φίλε, και να τον κλωτσίσει. Και ο Πέλκας που. Το Πελγκίπ τον έβγαλε για να μην μαλώσει. Έτσι. Εγώ γουστάρω να βλέπω τον Πέλκα να μανουριάζεται με έναν που του ρίχνει δύο κεφάλια, φίλε. Αυτό δείχνει ότι έχει άντερα. Και η όλη ομάδα είναι. Έφυγε και ο Πασχαλάκης να πάει υποστηρίξει. Μια γροθιά όλοι έτσι πρέπει να είμαστε. Μια οικογένεια. Αν εμένα μου πειράξει ένα μέλος οικογένειας, πρέπει να αντιδράσω, φίλε. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση. Έτσι. Έτσι. Αυτό. Έτσι. Το λέγαμε κάποτε.
την πέφτουν σε κάποιον και δεν αντιδράει. Ναι, ρε φίλε. Εγώ θυμάμαι την αγωνιά του Μπερμπάτοφ μέσα στο Καραϊσκάκη, φίλε. Τίποτα, δεν κουνήθηκε. Δεν πήγε κανένα, δηλαδή λες και πήγε όλο και του έκανε χειραψία για αυτόγραφο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, μην το πιάσουμε. Έγινε Καραγιάν. Μετά και ένα τάμα τώρα εδώ για σήμερα να πούμε. Προκαταβολή, ρε φίλε, έτσι για κάτω καλωσόρισμα του Δημάκη. Θα βάλω Δημάκη, αγόρι μου, θα βάλω. Ζουμουσού, ρε, έχω έτοιμο. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Παρασκευή. Το περιμένουμε. Παρασκευή 9 με 10 θα είναι δεν εδώ. Δεν μπορεί να έρθει και την Πέμπτη, πες το να. Δεν μπορεί, δουλεύει αλλού. Και την Παρασκευή θα έρθει χωρίς την ορχήστρα. Μέρα, σε πρώτη φάση θα έρθει χωρίς την ορχήστρα. Θα κάνουμε και live κάποια στιγμή. Τώρα θα έρθει για να μιλήσουμε λίγο, να πούμε τα πράγματά μας. Γιατί το να έρθουν οι μουσικοί παιδιά τέτοια ώρα, καταλαβαίνετε, όταν έχουν παίξει μέχρι τις 6-7. Άμα σκάσει κανείς με κανένα μπουκάλι, ή και εσύ το καταλαβαίνει. Μα τις άλλες φορές που ήρθαν πρωί, ήρθαν κατευθείαν από τη δουλειά τα παιδιά. Εντάξει. Γεμάτη. Έγινε Καραγιάν. Γεια σου, μαεστράρα μου. Έγινε. Έχουμε Δημάκη έτοιμο να ξέρετε. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας. Μήπως γνωρίζετε. Περίμενε. Λοιπόν, δεν ήθελα να σου στείλω μήνυμα. Τα λέω αέρα. Χθες το βράδυ λοιπόν, επειδή είχα υπνίες, κάθισα και είδα αυτό το υπέροχο DVD που έφτιαξες. Γεμίσαν τα μάτια, θέλω να σου πω. Θέλω να σε συγχαρώ on air για αυτό που έφτιαξες. Με πολύ μεράκι. Με πάρα πολύ λατρεία. Αυτό με τα κύπελα, Κωστή, έτσι. Αυτό με τα κύπελα, το τελευταίο που μου έδωσε προχθές. Να πω στον Κωνσταντίνο από το Ιπποκράτιο, το φίλο μας, ότι έχεις ετοιμάσει ένα ίδιο για αυτόν, να σε συγχαρώ στον αέρα για τον τρόπο που προσέγγισες και όχι μόνο το συγκεκριμένο, γιατί έχεις κάνει αναδρομές, έχεις μέσα και μπάσκετ, έχεις μέσα και παλιά παιχνίδια και χίλια δυο. Ένα μπράβο να σου πω, Τσουκνίδα. Αυτό. Ευχαριστώ, Κωστή. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ που με τίμησες με την... δουλειά σου αυτή. Μου το έδωσε, ξέρω αυτό, ούτε είδες. Το πουλάς, ούτε το πουλάς. Οι IT ξεκίνησαν, το είδες, έτσι. Έτσι, φίλε. Με τον ήχο αυτόν, από τον αετό. Φορ. Αυτά. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο σήμερα. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Αυτό άλλο ήθελα να σε πω. Άλλο μου είπες. Δεν χρειάζεται. Σε ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο και μιλήσαμε. Βάλαμε συγκλήρωση. Τα ξέχασα όλα. Ό,τι ήθελα να σου πω. Μ' αρέσει που κάνουμε συζητήσεις και τέλεια. Λες είστε ελεύθεροι, είστε ελεύθεροι να πείτε αυτά που θέλω εγώ. Ναι, μια χαρά. Γεια σου, γεια σου Μανώλη. Bye. Τι ωραίο αυτό. Έτσι, είδες Αναστασία. Δεν είναι πολύ όμορφο. Ναι, γεια σας. Λέω αλλιώς ρε παιδί μου, να είναι το κορίτσι, ένα ωραίο κορίτσι απέναντι και να ανεβοκατεβάζει ένα λεπτό χέρι με βαμμένο νύχι την κονσόλα, τη φέτα. Και αλλιώς είναι ένα παπάρι με τριχωμένο χέρι. Αυτά μια γρίλα, αυτά μια. Αλλιώς ρε παιδί μου, γλυκένει όλο το θέμα. Όλο το θέμα. Και όπως ξέρετε, άλλο μπορεί να παντρευτήκαμε, μπορεί να κάνουμε παιδιά, τη γυναίκα την εκτιμούμε, την αγαπούμε, αναγνωρίζουμε το ωραίο. Εγώ όταν δω έξω ένα ωραίο κορίτσι, ρε παιδί μου, και είναι με έναν τύπο δίπλα, λέω μπράβο στο παλικάρι αυτό. Που έχει αυτήν την ωραία κοπέλα. Στενοχωρία μου όταν βλέπω μια όμορφη με έναν άσχημο ρε παιδί μου. Και λέω: καλά, ρε γάμο, το δεν βρήκε ένα πιο. Μπορεί αυτό να έχει κρυφά προσόντα, έτσι. Μπορεί να περνάει τέλεια μα. Μπορεί να είναι με κανένα μαλαμπίπι που όμορφο και να τη κάνει το βίο-βίο του. Δεν ξέρει. Αλλά λες τώρα, όταν βλέπει ένα ζευγάρι έξω και είναι όμορφο αυτό και αυτή, λες μπράβο, ωραίο ζευγάρι, ρε παιδί μου. Ωραίο ζευγάρι. Όπως επίσης και το άλλο, έτσι. Κάποιον ωραίο παλικάρι, ωραίο άντρα και να είναι με καμιά γκουμούτσα να πούμε, με καμιά περίεργη. Και λες προφανώς κάτι έχει βρει αυτός εκεί. Κάτι της έχει. Μπορεί να περνάει καλά. Να είναι με την όμορφη και να του απαυτώνεται από εδώ και από εκεί. Να του κάνει το βίο-βίο του. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί να τα ξέρεις. Αλλά όταν δεν βλέπεις και είναι ωραίος αυτός, ωραία και αυτή, το χαίρεσαι ρε παιδί μου. Λες μπράβο, μπράβο. Έτσι. Αυτά. Ναι! Καλημέρα. Καλημέρα. Αλήθειες λες. Αλήθειες λες. Έλα χάρη. Έλα μαγιού. Θα φύγει ο Πογμπά, να ξέρεις. Ο Πογμπά της Μάντσεστερ είναι άλλος από αυτός που είδαμε στο παγκόσμιο. Τον κλόνο πήραμε. Ρε. Τον κλόνο. Εσύ έχεις αυτόν με το βαμμένο το σκουρί, το μαλλί, να πούμε την τούφα την περίεργη. Άλλος είναι, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος παίκτης. Είδες φίλε τι κάνει η ψυχολογία και τι κάνει το να νιώθεις. Δεν τέριαξε, ρε. Δεν τέριαξε ποτέ. Να ξέρεις, θα πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Μπαρτσελόνα. Ο Πογμπά. Θα πάει στην Μπαρτσελόνα, να ξέρεις. Μπαρτσελόνα θα πάει. Και εκεί φίλε να ξέρεις, ταιριάξει όπως το Τέτρις. Όπως το Λέγκο. Όπως ταιριάζει η Χέντζελ με τον Γκρέτελ. Δεν νομίζω να ταιριάξει τόσο. Εντάξει, τι να σου πω. Yeah. Για πες λοιπόν, τώρα που όσο έχει σήμα. Που δεν έχεις πια σήμα. Να σε βάλω και στην κοπέζα. 64, χάρης.
Έλα, Χάρη, είσαι... γιατί δεν έχεις καλό σήμα, αδερφέ. Για πες. Τώρα, μισό λεπτό, δώσ' μου μισό λεπτό. Μισό. Έλα. Βγήκες μπαλκόνι. Ό,τι αναφορά την Παοκάρα μας εχθές, δείξαμε ότι αντέχουν στο ξύλο. Έτσι. Και μέσα από τις αντίδρασεις κατάλαβες ότι είναι όλοι μαζί. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, φίλε. Είναι σημαντικό το να δείχνουν ότι είναι όλοι μαζί. Μέχρι και ο Πασχαλάκης έτρεξε. Έτσι. Λέω πάει, λέω θα το κοπανίσω, λέω τώρα θα γίνει, λέω εκεί πέρα. Έκανε, τα 100 μέτρα σε 7 δευτερόλεπτα ο Πασχαλάκης. Αυτό είναι, ναι, φίλε. Ναι. Η νοοτροπία που είχαμε στην Αλάνα όταν παίζαμε στο γυροκομείο μπάλα ή όταν πηγαίναμε στους παπάδες στην Πηλαία και πείραζε κάποιος από την άλλη παρέα, κάποιον δικό μας, να τον βρήσει, να τον κλωτσίσει, να τον χτυπήσει, να τον φτύσει κτλ. Πηγαίναμε, νιώθαμε ότι, ότι προσβάλλει, ότι πειράζει κάποιον που είναι μέλος της οικογένειάς μας. Ότι εδώ τώρα είναι κάτι ιερό αυτός που έρχεσαι να... Ναι, έτσι, το δείξανε, έτσι, το δείξανε, έτσι. Αυτό βγάζει το δείξανε, ομάδα. Το δείξανε αυτό. Αυτό. Πέρα από το ότι ήταν εξαιρετικός ο Πέλκας και ο Πρίγιοβιτς δείχνει σαν να μην έχει περάσει μέρα και ο Μάτος πολύ καλός και ο Λιμιός εχθές πολύ καλός. Ο Άρντα που δείχνει σε μία φάση είναι ο Άρντα, παιδιά. Εκεί που πέφτει κάτω κάνει το ακροβατικό και ξανασηκώνεται και λες μπράβο και αμέσως μετά πάει να κάνει άσκοπο τα κουνάκια γιατί δίνει στον αντίπαλο. Αυτό πρέπει ο Άρντα να προσέξει. Αλλιώς όταν παίρνει την μπάλα, περιμένω να δω τι θα κάνεις. Το λέω αλήθεια. Είναι παιδί πριγκισμένο. Αλλά να μπει σε ένα σουλούπι, να πούμε. Κάτι σε ένα καλούπι. Λοιπόν, καλημέρα, ζούμε σου, αδέρφια. Αγόρι μου, αυτό που λες. Ζούμε σου, αδερφέ. Καλημέρα. Παντού, φιλιά. Αύριο είπα, Στάθη μου, αύριο θα δώσουμε αύριο 3 εισιτήρια διαρκείας για το Βόλι. Φίλος της εκπομπής, ζουμουσάκι αγνό, ατόφιο. Αυτό είναι ζουμουσού, παιδιά. Πήγε. Αγόρασε 3 εισιτήρια διαρκείας για το Βόλεϊ που έκανε εξαιρετικές μεταγραφές. Στο Βόλεϊ, παιδιά, με ένα πενιντάρικο, πείτε ότι βγήκατε και πιάτε 5 καφέδες. Με ένα πενιντάρικο μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα αστέρια που μάζεψε η ομάδα. Έχει πάρει παγκοσμίας κλάσης παίκτες το Βόλεϊ. Έτσι. Λοιπόν, αύριο θα δώσουμε 3 εισιτήρια διαρκείας προσφορά από το φίλο μας που μου είπε δεν θέλω να πεις ούτε το μικρό μου όνομα. Σεβαστό. Εγώ ξέρω ποιος είσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνεις και ο Θεός να σου δίνει πάντα και δουλειά και την άνεση να αγοράζει εισιτήρια διαρκείας. Θα μπορούσε να πάει να τα φάει έξω. Ήθελε να δώσει αυτή τη χαρά σε 3 φίλους μας, άνεργους ή πολύτεκνους. Αύριο λοιπόν θα κάνουμε αυτή την ιστορία. Εδώ. Εκπομπή 7 με 10 θα κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα έχουμε τρίωρο. Batman έχει 2 μέρες άδεια. Την Παρασκευή και την Πέμπτη θα κάνουμε 7-10. Τη δε Παρασκευή 9 με 10 θα είναι εδώ ο Μάκης Δημάκης. Πάμε στις γραμμές. Τέλειος. Άστο να παίξει. Άστο να παίξει, μην το κόβεις. Έλα ρε φίλε. Όπα! Bring me to the zoo. I eat the tiramisu. Zumusu, Sileo. Hello, everybody! Yasu, the Puma Purpuru! Yasu, a tickle of grass! It's still there, παιδί μου. Τα πρόπτα είναι τα πιο ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το στιγμιότυπο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μάγειρας από Κατερίνη. Μάγειρα από την Κατερίνη, είχε ύφος, δηλαδή, θέλω να καταγγείλω. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο. Αυτά τα κόκκινα νύχια τι δουλειά κάνω στην κονσόλα, έτσι. Σε παρακαλώ. Βάζουν αυτά, κυρία. Σε παρακαλώ. Αυτή με καθοδηγεί σήμερα. Αυτή. Καταλαβες. Θα ζητήσω ενώ εγγράφος. Ενώ αν εγώ αυτήνα και την βάλω στην κονσόλα με το Σαφέτη, το Ζαφίρι, το Μελά, με το Χριστόδουλόπουλο. Έχει και τέτοια. Θα μου πεις εμένα αν παίξει άλλη μέρα κονσόλα. Έχει τέτοια έτοιμα τάχει, να ξέρεις. Θα ζητήσω εγγράφος. Δεις, επειδή εγώ ακόμα δεν κοιμήθηκα. Εχθές ήμασταν κάτω στην Αγία Μαρίνα, κάτω στην Άρτα. Στην Άρτα. Ωραία, πανηγυρί. Πανηγύρι, φουλ, τι ωραία. Φίλε. Τι με λες εμένα τώρα γυρίζεις 6 ώρα. Τι ωραία, ρε φίλε. Έλα να σε πάρω Θήβα την άλλη εβδομάδα, ασοπία. 9 η ώρα ξεκινάμε το βράδυ,
και τελειώνουμε 12 το μεσημέρι. Φιλέ, να δεις εμένα. Έχω CD από Ανθίγκανο, θέλω να το πω έτσι, βαμμένο με μαρκαδόρο απ' έξω, ανορθογραφό βεβαίως, που λέει Σταύρος Παζαρέτζης, χαρά Βέρα στην Ασοπία. Γάμος, τσιγκάνικος γάμος στην Ασοπία. Έτσι, το θέλω να το πω. Στην αριστερή θήκη, στο αυτοκίνητό μου, εκεί που άλλος φοράει γάντι για να βάλει το χέρι, υπάρχει ένα τέτοιο CD. Χαίρομαι, με συγκινείς με την Ασοπία. Κοίταξε τώρα να δεις. Αθήγκανος. Σε γάμο, δεν θα τους πούμε Αθήγκανοι, σε ρώμικο γάμο, γιατί έτσι λέγονται, ρώμικες. Δεν υπάρχουν οι φίλοι. Φαντάζομαι ότι ο Σαφέτης αυτή τη στιγμή drummer έχει έναν από τους καλύτερους, Σαδεδίν. Ναι, βέβαια. Βέβαια, φίλε. Θα σου πω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί, εντάξει, ξέρουν χρόνια ότι τους αγαπάω. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί και φόρους πληρώνουν. Και φαντάρει πάντα παιδιά τους. Όπως σε όλες τις κατηγορίες, έχει και εκεί αυτούς οι οποίοι έχουν ξεφύγει και έχουν κάνει πράγματα. Είναι λίγο μελαχρινή για αυτό. Εντάξει, φίλε. Δεν έχω τέτοια θέματα, εγώ, φίλε. Δεν έχω τέτοια θέματα. Ούτε έτσι, εγώ. Η μεγαλύτερη μουσική που δεν διαβάζουν νότες έχουν προκύψει από εκεί, φίλε. Τι να πεις τώρα. Οι άνθρωποι είναι αρτίστες. Βλέπεις τώρα, σου λέω, στο γάμο του κολλητού μου στην Αγία Σοφιά έχει περάσει χρόνια τώρα που έχουν περάσει. Ήρθα να παίξω, φίλε, κλαρίνα, βιολιά, αυτά στήσανε γλέντι κανονικά. Εγώ νιώθω ότι είμαι εκεί. Φίλε, εκεί είμαι. Εκεί είμαι. Η γυναίκα μου όταν με πρωτογνώρισε λέει δεν μπορεί. Λέει. Κάποια φλέβα υπάρχει. Λέει. Κάτι έχει κάνει. Εκεί πάνω, εκεί τώρα. Στην Τούμπα δεν έχει εκκλησία για Μαρίνα κάπου. Κανονικά, φίλε. Κανονικά. Πάνω από την Αγία Βαρβάρα. Σήμερα είναι πανήγυρη. Έχει, το είπα από την αρχή. Το είπα στην αρχή, ναι. Βέβαια. Είπα. Για πες μου, επειδή εγώ χθες ήμουνα με το Σαββέτ. Τι έγινε, ποιο πλακώθηκε με ποιον. Στο φιλικό, πολύ ξύλο. Κάποια στιγμή. Κάτι πάει μαρκάριος, δείχνει μια σκαριά στον Πέλκα. Γενικά αυτοί μαρκάρανε κάτι γονατιές, κάτι αγκονιές, κάτι μαρκαρίσματα στον Αστράγαλο. Και ξέφυγε το πέζαμε πράγμα. Παίζαμε Muay Thai, παίζαμε ή μπάλα. Φίλε, εχθρικό, όχι φιλικό. Τρώει μια γονατιά στο ισχύο ο Βαρέλα. Και φίλε, φοβήθηκα περισσότερο, όπως είπα, και από το ψυχό, από τη σκηνή με τον μπάνιο, με τις μαχαιριές, την κουρτίνα από τον Κίτσκοκ. Λοιπόν, επειδή και εγώ έπαιζα κάποτε τερματοφύλακας όταν ήμουν κάποια κιλά λιγότερος. Ναι. Τα πολλά κιλά σε βοηθούν να πέσεις πάντως. Εύκολα πέφτεις. Ναι. Με τα πολλά κιλά. Απλά δεν ξανασηκώνεσαι. Έβλεπα ότι ήταν offside κάτω από τη δικιά μου την εστία. Στην άλλη την εστία ότι δεν ήταν offside το δικό μας. Ναι. Όποιο... ναι. Είναι έτσι το φίλο τερματοφύλακα. Είχατε και offside, ρε παλιό χαρακτήρες. Λοιπόν, δεν πείραζες παίχτη που ήταν κιλά λιγότερα από μένα. Εννοείται, φίλε. Τον πείραζες, τελείωνες. Φίλε, αυτό είναι κώδικας τιμής. Καταρχήν... Εγώ έστειλα στο νοσοκομείο επιθετικό, γιατί χτύπησε δικό μου παιδί. Το λέω, αν περάσεις την μεγάλη περιοχή, θα σε στείλω στο νοσοκομείο. Ναρκοπαίδιο. Κνήμη περώνει. Έτσι, κνήμη περώνει, φίλε. Εσέ έτσι το κάνω. Αφήσα κάρτα κορνίζα. Ξανά δεν ξανά έπαιξε. Δεν ξανά έπαιξε. Βεβαίως, φούστα μπλούζα. Έγινε μάγειρα! Δεν πειράζει. Λοιπόν, την καλημέρα μου, ζούμε πες και το κορίτσι, ρε, εσύ, να πειράξει λίγο το βιβλίο και να βάλει έχει, το έχει, ρε, έτοιμο. Έχει για δημάκι, έχει και τα πάντα. Καταρχήν, έγινε. Πριν μπήκε με καρδαμίλι, το άκουσε μπήκε με καρδαμίλι. Ναι, τότε φίλε. Τι άλλο θες, δηλαδή. Τώρα δημάκι, τώρα δημάκι. Δεν πειράζει αυτόν τον άνθρωπο. Καρδαμίλι. Μια κατηγορία μόνο, έτσι. Αντώνη, αδερφό. Έτσι. Φιλιά, φιλιά. Να πούμε σε όλους. Ζούμου σου, άδρεφε, στους μη γνωρίζοντες. Η ασοπία δεν είναι πάθηση οφθαλμολογική. Πώς λέμε, έχω μοιοπία, έχω πρεσβειοπία, έχω ασοπία. Είναι περιοχή κάτω που είναι φουλ στο πανηγύρι. Θα πάμε σε διάλειμμα. Φύγε με Δημάκη, φύγε με Μάκη. Έτσι το καινούριο! Ζούμου σου, ρε! Ζούμου σου, μην το βάζετε κάτω. Παρασκευή θα είναι εδώ ο Γίγας. 9 με 10 θα είναι στο στούντιο, live, ζωντανά, να μιλήσουμε, να κάνουμε μουχαμπέτι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συγγνώμη Κώστα, για σένα Κώστα, για σένα Κώστα και για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Γνωστόν, στο συγκρότημα παίζουμε πλατανόφυλλο. Εδώ είμαστε σουλάκια μου, κουμποπλάσταρα, ζουμουσάκια και όχι μόνο. Έτσι θα πάμε μέχρι 27 Ιουλίου.
Θα φύγουμε μετά για να κάνει μεταγραφές η ομάδα. Μία παράδοση που τρέχει σχεδόν 11 χρόνια από τα 20 που κάνουμε εκπομπές. Η χρονιά που έρχεται εσύ θα είναι η 20η. Έχουμε ιοβιλέο, Αναστασία. 20 χρόνια. Φοβερό, δηλαδή. Παλιόγερα. Πουρόγερε. Εδώ είμαστε. Σήμερα θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, λέει η Χρύσα. Θα έρθει σπίτι μας η Νανούκα με το Γιάννη και θα κοιμηθούμε αγκαλίτσα. Το 71 γεννήθηκαν όλα τα αστέρια. Λέμε γεια σου Χρύσα μου, γεια σου Νανούκα. Εδώ χαρά, φρεσκογιαγιά. Εδώ μου στείλει φωτογραφίες με την Αναστασία της. Αυτά είναι, αυτά είναι τα ωραία. Ο Νίκος Ιδωκίδης με την αλμπυρή μπουγάτσα ζουμουζού. Πρώτος που έκανε με την μπουγάτσα στην αιμοδοσία. Είχαμε κάνει με τις μπουγάτσες, φτιάξαμε. Α, αυτά είναι, αυτά. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε. Να σου δώσω ένα νούμερο να κάνουμε μια έκπληξη. Πάμε, πάμε στις γραμμές, μην περιμένει ο κόσμος. 2310-287-888. Ξαναλέω για ένα τεταρτάκι ακόμα. Μπαίνετε στην κλήρωση για μια σακουλάρα με κρέατα. Τα κρέατα ενός μήνα. Τσιτσί, να χορτάσει, να λαδώσει το έντερο. Να πούμε να γουστάρετε από το κρεοπωλείο Άγγελο στην Νεάπολη. Κορυφαίοι κρεοπόλες. Κολλάζει και χορτοφάγο θηβετιανό μοναχό που πατάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας. Αυτό έχω να σας πω. Νέοι, γεια σας. Καλή σου μέρα. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το ναι. Λοιπόν, επειδή είναι περίεργη όλη η συνθήκη αυτή με τις ειδησιογραφικές σελίδες στα site. Αποσκοπημότητες, να το πω έτσι ναι, απλά. Ναι. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι μόνο αυτός που συκοφαντεί, αλλά και αυτός που αναπαράγει τη συκοφαντία. Εννοείται αυτό που λες. Εντάξει. Εννοείται. Γιατί έχουμε πολλούς αντιγραφείς και λέει ο Τάδε έγραψε. Όταν αυτό το πράγμα το παίρνεις εσύ και αντί να το στυλιτεύσεις, αντί να το αποδοκιμάσεις, το αναπαράγεις και μάλιστα με το ύφος της αθώας περιστεράς, της κλαίουσας, να πούμε άχραντης και αμόλυντης, τότε συμμετέχεις σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν. Είσαι υποχρεωμένος να το αναζητήσεις. Να δεις αν είναι αλήθεια και μετά να το αναπαράγεις. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι αντιγραφέας και να λέει ότι είναι δημοσιογράφος. Ακριβώς. Copy-paste είναι, κάνει την πλακοραφού, δεν κάνει δημοσιογραφία. Φυσικά. Έτσι. Βεβαίως. Αν δεν γίνει διασταύρωση, πώς πας και τώρα. Η μόνη διασταύρωση που ξέρουν, φίλε, είναι Λαμπράκι με Αθηναγόρα. Αυτό. Έτσι. Να μην σου πω, να μην πω τώρα και Διαγώνιο, έτσι, κάτω και στο κέντρο. Τσιμισκή με Διαγώνιο. Επειδή έχει κανείς, αν θέλει να έχει και τη μνήμη, ας θυμηθούμε λιγάκι τι λέγανε και πόσο χρόνο καταναλώσανε για εκείνα εκεί τα καράβια τα οποία τώρα έχουν σιγήσει. Άστο. Γιατί σταματήσαν να μιλάνε, γιατί δεν βρήκαν τίποτα. Όταν βρούνε... Βγήκανε, επειδή ρίξαν πολύ λάσπη, μετά βγήκανε με μία γρήγορη και... περαστική, να πούμε, και αρπακολίστικη, συγγνώμη, ανακαλούμε και δεν αυτό και όλο οκ. Okay. Βέβαια, λέει κάποιος, όσο λάσπη και να ρίξεις, στο τέλος ό,τι και να πάρεις πίσω, κάτι θα μείνει. Κάτι θα μείνει, φίλε. Κάτι θα μείνει. Κατάλαβες. Και έτσι, αυτό που έχει σημασία είναι ουσιαστικά, γιατί εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, όχι μόνο γιατί ανακατέψαν το Σαββίδι, δεν μου αρέσει καθόλου η σκοπιμότητά τους να ενοχοποιήσουν ανθρώπους που βοηθάνε. Φυσικά. Τους χάλασε, φίλε, την πιάτσα εδώ πέρα. Κατάλαβες ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αυτοί που φύγανε βοηθήσανε εδώ την κοινωνία την τοπική. Και φυσικά. Κάτω στη Θράκη. Φυσικά. Και επειδή βοηθήσανε, δεν μπορείς να τους ενοχοποιείς γιατί είσαι Αμερικανόφιλος. Γιατί εκεί πάμε τώρα. Γίναμε τσιράκια των Αμερικάνων. Και κάνουμε ό,τι μας ζητάνε. Τι να πω. Τι να πω. Τέλος πάντων. Αυτό ένα έχω να πω. Δεν είναι το φόρτε μου η πολιτική. Δεν προσπαθώ να το παίξω πολύξερος, ούτε βαθύς γνώστης. Έχω να πω ένα πράγμα. Όποιος βγάζει τέτοιου είδους ειδήσεις, όποιος αποφασίζει ονομαστικά να καταγγείλει πράγματα, θα ξέρει ότι θα έχει και τις συνέπειες για αυτό που λέει. Όπως εγώ, άμα βγω και πω ότι ο Τάδε είναι κλέφτης, ή ότι ο Τάδε είναι ψεύτης, ή ότι ο Τάδε είναι, ξέρω εγώ, μιχός, να πούμε οτιδήποτε, πρέπει να το αποδείξω, γιατί έχω ονοματεπώνυμο, έτσι θα πρέπει ο καθένας να έχει συνέπειες στον λόγο του. Ας πάει λοιπόν στο δικαστήριο αυτός τώρα, που θα είναι σκληρή η απάντηση, να αποδείξει λοιπόν τα γραφόμενά του ο τύπος. Έτσι. Αυτά έχω να πω. Που και πέρα... Για να μην να το δούμε και λίγο πονηρά, ο Ζάεφ αυτό που είπε
ουσιαστικά το είπε χωρίς ονόματα και διευθύνσεις, που σημαίνει πολύ. Τυχαία ρίχνουμε μια μπαρούφα στον αέρα. Να δημιουργήσει την κόντρα μέσα στο δικό του το χώρο για να πάνε να ψηφίσουν αυτό που θέλει. Ακριβώς. Λέει λοιπόν ότι οι Έλληνες τα κάνουν, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που οι Έλληνες λένε να μην κάνουμε. Τους ενώνει για να μπορέσει να έχει. Ρίχνοντας μια αυτή στον αέρα, μια να πούμε άσφαιρη. Μην τυχόν μπαίνουμε εμείς στη λούμπα τώρα, το τι λέει ο καθένας γείτονας είναι να τρελαθείς, μα την αλήθεια. Καλή σου μέρα. Να σε καλά, φιλάρετε. Να σε καλά. Λοιπόν, Αναστασία μου, βάλε λίγο, πάρε λίγο αυτό το νουμεράκι, να κάνουμε λίγο ένα μουχαμπέτι, σουξουμούξου, να ξαναπώ ότι η επόμενή μας αιμοδοσία είναι 26 Αυγούστου. Θυμάστε εκείνο το 19-26, τότε με τον Μουσλιμόβιτς. 26 Αυγούστου θα πάμε να κάνουμε την αιμοδοσία μας, όμως εσείς μπορείτε όλο το υπόλοιπο διάστημα να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας και να δώσετε αίμα και να πείτε θέλουμε για την ομάδα των αθλητηρίων. Βγάλε αέρα, βγάλε το τηλεφώνο μας στον αέρα, βγάλ το. Παίρνουμε τη Μαρίνα, ο φίλος μας ο Χαραλάμπης. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Να ζήσεις Μαρίνα και χρόνια πολλά. Δεν είναι γενέθλια βέβαια. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Επειδή δεν έχουμε για τις ονομαστικές εορτές κάποιο τραγουδάκι σου, είπα ένα των γενεθλίων. Πειράζει? Καθόλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τέλεια. Δεν κερδίσατε τίποτα πέρα από την εκτίμηση και την αγάπη μας. Να χαίρεσαι, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο φίλος μας ο Χαράλαμπος σε σκέφτηκε και είπε να σε πάρουμε τα να σου πούμε τα χρόνια πολλά. Έτσι, τα αγόρι μου. Τι ωραία που το λες. Τι όμορφο που είναι αυτό. Τι ωραίο πράγμα. Να είστε πάντα αγαπημένοι. Να είστε ευτυχισμένοι. Πάρα πολύ. Να είστε έτσι, καλά. Να χαίρεστε. Το ίδιο και για σένα. Έχει... Και ο γιος σου έχει γενέθλια. Και ο γιος μου έχει γενέθλια, βέβαια. Πόσα πολλά ξέρει ο Τσατσαρός. Πόσα πολλά ξέρει. Παντογνώστης ο Τσατσαρός. Μπράβο του. Ας πούμε, ας αυτοπενευτούμε. Η μετριοφροσύνη δεν αλίμονο. Περισσεύει, περισσεύει. Κοπέλα μου, να είστε γεροί όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε αγαπημένοι, να χαίρεστε την οικογένειά σου. Να είστε ευτυχισμένοι, χαμογελαστοί. Και εκεί ο ένας για τον άλλον. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αυτό. Φιλιά πολλά. Γεια σου Μαρίνα. Καλά, καλή σου μέρα. Γεια σου Μαρίνα. Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Ένα από τα ονόματα για τα οποία έχει γραφτεί τραγούδι. Ο Γιώργος είναι πονηρός, βεβαίως. Έτσι. Το και μόνο που σε λένε Κώστα πεθαίνω. Και μόνο που σε λένε Κώστα. Έχει γραφτεί τον Κώστα. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο. Τραγούδια με ονόματα. Ομορφή μου Κατερίνο. Έτσι. Πώς το έλεγε ο άλλος. Κατερίνα Κατεριράκη, αχανούλα του χιονιά, δεν θα είμαι πια μαζί σου του Δεκέμβρη της 9. Έλεγε ο Καλογιάννης, έχει διάφορα ρε παιδί μου για ονόματα, για Γιώργους, καλά, για τα μάτια σου Μαρία, Μαρίας έχει γραφτούν, ο Γιώργος είναι πονηρός, έχει, ο Γιώργος είναι πονηρός, ναι αυτό λέω, πονηρός, και αυτά που λέει μην τάτρος. Η Μαρίνα η Θεσσαλονικιά, αυτό βρες. Η Μαρίνα η Σαλονικιά, βρες το λίγο Αναστασία μου. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Θέλω να πω ότι για ακόμα 2-3 λεπτάκια μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση, για μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης, από το κρεοπωλείο, όχι Μιχάλης, από το κρεοπωλείο Άγγελος στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125. Γεια σου Τσόφα! Γεια σου Τσόφα! Αυτά είναι. Τι είναι το ζουμουσού? Είναι αυτό στη φωτό. Την Ανά τη γνώρισα από εδώ, από τη σελίδα του Κωστή. Από τότε έγινε η αδερφή μου που δεν είχα ποτέ. Είναι η αδερφή μου που μου στέρισε ο Θεός και μου τη χάρισε ο Τσατσαρός. Τσόφα, κανόνισε τώρα έτσι. Είμαστε σε ευσυγκίνητες καταστάσεις να πούμε. Κανόνισε. Πάμε να πάρουμε 2-3 γραμμές. Ναι! Μη φωνάεις. Τι να το ψιθυριστά, τι να το παίξω δηλαδή. Φαντάζεσαι, δηλαδή. Γεια σας. Ναι. Τι κάνετε? Με ερωτική φωνή, ναι. Η καρδιά έχει λόγους που η λογική αγνοεί. Η λογική αγνοεί. Ερωτικός. Ερωτικός λίμπερο. 107,4. Αγόρι μου, αγόρι μου. Χρόνια πολλά Κωστή μου για όλες τις Μαρίνες.
Και ιδιαίτερα στη δικιά μου, τη γυναίκα μου. Να χαίρεσαι τη σύζυγο, να χαίρεσαι, να καμαρώνετε τα παιδάκια σας. Ευχαριστώ, υγεία να έχουμε, υγεία να είμαστε γεροί, να τα μεγαλώσουμε και αυτά, να μεγαλώσουμε και όλοι και να κάνουμε ό,τι είμαστε σταλμένοι να πετύχουμε. Αυτό. Άμα έχουμε την υγεία μας, Κωστή μου, όλα τα άλλα έρχονται, γιατί δυστυχώς την υποτιμάμε. Πρώτο αυτό, μετά με πίστη στις αρχές μας, σε αυτά που μας δίδαξαν οι γονείς μας, σε αυτά που μας δίδαξαν οι μεγαλύτεροι, αυτά. Να προχωρούμε. Βέβαια. Όσο μπορούμε να είμαστε εντάξει. Όσο μπορούμε. Γιατί ζούμε και σε μια εποχή που είναι λίγο οι αρχές θεωρούνται και η αδυναμία. Και το βλέπεις, ας πούμε, βλέπεις τι γίνεται, τι πόλεμος κτλ. Η λάσπη είναι στον ανεμιστήρα. Η Αθλητική Ένωση Δανειοληπτών, λοιπόν, 2014 που τη λέει και ο φίλος μας ο Φουβού. Γιατί τη λέω δανειοληπτών, γιατί παίρνει μόνο δανεικούς. Πήρε 5 παίκτες, οι 4 ήταν δανεικοί. Τα πρωτοσέλιδα όμως σε συγκεκριμένες εφημερίδες τρόμαξα προχθές. Να τι κάνω, κοσμογονία! Έκλεισε, λέει ο Τάδε, με ένα συν 4 χρόνια συμβόλαιο. Βέβαια, για να κάνει το συν 4 πρέπει να πληρώσει 7 εκατομμύρια. Αλλά εντάξει. Όχι, τύπου Αραούχο, ρε φίλε. Μην πας μακριά. Ναι, ναι. Τύπου Αραούχο. Δηλαδή, ένα. Αρπακολιά φουλ. Πάρε τώρα να κάνουμε τη δουλειά μας, ρε παιδί μου. Εντάξει. Okay. Εντάξει, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Αυτοί ξέρουν, αυτοί που βασικούς ποδοσφαιριστές και με μεταγραφή πήρανε το Θωμά Μητρόπουλο, το Γιάννη Παπαδόπουλο και πολλούς δημοσιογράφους οι οποίοι επειδή είναι στο payroll λόγω του οργανισμού, για να μην λέμε ονόματα και δημιουργούμε πρόβλημα στην εκπομπή, τώρα είναι κάτω πίδες στο VAR. Ναι. Μα το VAR έτσι, μα καθυστερεί, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Χάνε το ρυθμό ξαφνικά, του ποδοσφαίρου. Ξαφνικά μία αυτή με το VAR. Ότι θα είναι, λέει, βαρύδιο, λέει, το VAR και δεν είναι ωραίο. Ναι, ναι, το βαρύδιο, να γυρίσουμε πίσω να δούμε τη φάση του Βαρέλα τώρα στο τέλος εκεί, τι θα κάνει. Αφήστε το μωρέ. Πόσα λεπτά έκανε, δηλαδή, η φάση του Βαρέλα για να αποφασίσει ο Κομίνης? Περισσότερο θα έκανε με το VAR, δηλαδή. Από τα 7 λεπτά που τον πήγαιναν καροτάκι. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, σε παρακαλώ, κύριε Σαμοναίδη, σας παρακαλώ, αφήστε μας ήσυχους. Όχι, και μην μας κοροϊδεύετε, δηλαδή. Μας κοροϊδεύετε. Ναι, ναι. Κάντε τη δουλειά σας, πες παιδιά, εμείς είμαστε στο payroll, κάνουμε τη δουλειά μας. Άστε τώρα το VAR και το MAR και είμαστε υπέρ του θεάματος και του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, δεν είστε υπέρ κανένας. Ενώ εμείς θέλουμε κακό θέαμα. Απλά τόσα χρόνια βλέπαν θέαμα, φαντάζομαι, έτσι. Δηλαδή ήταν χορτασμένοι. Να σου πω κάτι. Το Μουντιάλ έγιναν 100 αφισβητούμενες φάσεις. Οι 97 μέσω του VAR καθάρισαν. Μια χαρά, φίλε. Δηλαδή, ένας λόγος, Χρήστο, που ήταν το Μουντιάλ τόσο ωραίο, ήταν που ήξερε ακόμα και ο διαιτητής πριν σφυρίξει ότι πρέπει να προσέξω πρώτον να μην εκτεθώ γιατί μετά θα με δείξει ή δεύτερον να μην έχω τόσο άγχος γιατί και λάθος να κάνω θα μου το διορθώσω το μηχάνημα. Δεν είμαι ρομπότ. Άρα, από όποια πλευρά και να το δεις, είτε από την πλευρά του προσέχω πιο πολύ γιατί θα ξεφτυλιστώ, είτε από την πλευρά του δεν έχω άγχος γιατί δεν καταδικάζω καμία ομάδα σε ήττα ή σε αποκλεισμό αφού θα υπάρχει το μαραφέτη. Άρα, όπως και να το δεις, είναι win-win situation και που λένε και στα χωριά μας. Στα χωριά μας, εννοείται. Και δες, Κωστή, πόσα γκολ μπήκανε όσο περνούσε ο χρόνος με στημένες φάσεις, γιατί σταμάτησε εκείνο το αγκάλιασμα των παιχτών σε κάθε φάση. Βέβαια. Που σε έπαιρνε ο άλλος καροτσάκι, γιατί τώρα ξέρει ότι ο μεγάλος αδερφός βλέπει. Βέβαια. Και ότι άμα εσύ τον πάρεις καροτσάκι, μπορεί να σου σφυρίξει το πεναλτάκι. Πολλές φορές, Χρήστο, είπα, τι θα γινόταν σε αυτή τη φάση αν δεν υπήρχε το μηχάνημα. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα γραφόταν στο χιόνι. Ακριβώς! Θα γραφόταν στο χιόνι. Άλλο Μουντιάλ. Θα σου πω και κάτι άλλο. Πόσοι από τους τίτλους του Ολυμπιακού δεν θα υπήρχαν, φίλε. Πάρα πολύ αυτό θέλω είπα, αυτό είπα σε έναν οπαδό του Ολυμπιακού. Μου λέει είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει το VAR, λέει, και το VAR και τα λοιπά. Του λέω να ξέρω ότι θα είχατε καμιά 7-8 τίτλους τουλάχιστον λιγότερους, λέω, αν ίσχυε το VAR. Καταρχήν εμείς έχουμε τον παίχτη που ανήκει στην οικογένεια του VAR, τον Βάρντα, οπότε μας λέτε τι θα κάνουμε, εντάξει. Όπως λέει και ο Λουτσέσκου. Γουστάρο που ακούγεται. Εχθρικό. Τίποτα, εντάξει, ο Θεός μας βοήθησε και βγήκαμε σόι. Κόπηκε η ανάσα μου στου Βαρέλα. Κόπηκε η ανάσα μου στου Βαρέλα τη φάση, παιδιά. Όλοι, όλοι. Νομίζω και η ώρα ήταν λάθος και η ομάδα. Εντάξει. Τίποτα. Να είμαστε όλοι υγιείς. Αυτό. Για να πάμε την επόμενη Τρίτη με να κάνουμε το πρώτο βήμα. Με πίστη, γεμάτη τούμπα. Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν ξεπεράσει τις 8.684 ήταν μέχρι χθες.
και συνεχίζει η ροή. Πάμε για 15, όχι, πάμε για 15. Έτσι, έτσι. Πρέπει, αυτό το νούμερο είναι εφικτό. Φιλιά, Κολομπάμπουε. Καλημέρα, Κωστή μου, καλημέρα. Σε χαιρετώ. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Υπάρχει γραμμή, όχι. Για να ζει, μου βάλε τραγουδάκι. Δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 55. Το 3, φτάνει. Ένα νούμερο θέλω. Το 3. Άνοιξε ένα τραγουδάκι, άνοιξε ένα τραγουδάκι. Σαντουράκι, τι είναι αυτό? Α, η Μαρίνα Θεσσαλονικιά, έτσι, έτσι. Χρόνια πολλά. Και στη Μαρίνα την Ασβεστά, τη φίλη μου. Την παλιά μου ηχολήπτρια. Αγαπημένη, Γκαρσιάκη μου. Μπορεί να αλλάζουμε ραδιόφωνα, οι φιλίες μας παραμένουν δυνατές. Με αυτούς που το αξίζουν φυσικά. Φτάνουμε στο τέλος μιας ακόμα εκπομπής πολιτισμικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές. Να ξέρεις, θα ζητήσω να ξανάρθεις, Αναστασία. Πέρασε καλά. Δεν σου είπα, θα περάσει τέλεια. Πουλάκι μου, μια χαρά. Τέλεια. Λοιπόν, πώς φαίνεται ο πατέρας που έχει ζωγραφίσει ένα και ένα έτσι. Δηλαδή, ξέρω και τα αγορίστικα και τα κοριτσίστικα. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Ή και αυτά που είναι και για τις δύο περιπτώσεις. McQueen. Που παίζει να πούμε, ο McQueen είναι unisex. Και αγόρια και κορίτσια, full. Με μπάρμπα που κάνει όπισθεν με τους καθρέφτες. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά. Μη λησμονείτε. Μη λησμονείτε. Ζούμο σου. Αυτό έχουμε να σας πούμε, να ξέρετε. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Έρχεται η Τρόικα. Ήταν η Αναστασία πίσω από την κονσόλα. Μάγεψες πουλάκι μου, μάγεψες κορίτσι μου. Μπράβο, αυτό χειροκροτείτε, έτσι το αξίζεις. Και βέβαια, εμείς είμαστε εδώ πρώτο Θεός αύριο. Πέμπτη και Παρασκευή θα κάνουμε 7-10. Και την Παρασκευή θα είναι εδώ εκτός απρόπτου Μάκης Δημάκης. Bye, 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 bye.